Αχ, Έλενα μου, τι μας βάζουν και κάνουμε πρωινιάτικα, ε. Για και τέλα πόγκο. Για και τέλα πόγκο. Να πιαστούμε χέρι και δραξίζουμε, να χορεύουμε. Δεν μου αρέσει καθόλου. Τι, το ήξερα, τι ήξερα, δεν θα σ' αρέσει καθόλου. Την άλλη φορά μου έλεγες μη βάζεις το τέτοιο. Το έπεσα την προηγούμενη εβδομάδα συνέχεια. Και έπαιζε. Και είδες, το ξέχασες, τόσο ωραίο τραγουδάκι. Α, μπόμπα, μπόμπα. Το ξαναβάλουμε σήμερα. Δεν μου αρέσει αυτό. Τι θες να σου βάλω, παιδί μου, πρωί-πρωί. Κάτι πιο. Γιάννη Πλούταρχο, ας πούμε. Ένα ρέμο θα τον άκω. Ένα ρέμο, καλή Τσικνοπέμπτη έχουμε. Τι σχέση έχει ο Αντωνάκης ο ρέμος με την Τσικνοπέμπτη? Δεν τα μπορώ αυτά τα τελαμπόγκ και μαράκες και... Για τους μαράκες δεν μπορείς εσύ μάλλον προφανώς. Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Δεν σ' αρέσει Τσικνοπέμπτη, δεν σ' αρέσουν τα καρναβάλια, δηλαδή. Τι θες να μας πεις? Μωρέ, μ' αρέσουν μόνο αν οργανώσω κάτι. Τι να οργανώσω, σαν τι να οργανώσω? Θυμάσαι κάτι πάρτι παλιά που δεν οργανώνω? Παλιά τα χρόνια. Τι οργανώνω? Είχε και ένα θέμα να ντυθείς. Όχι. Δεν έπεσε τα κελαπόγκο στα παλιά τα πάρτι, δηλαδή εκείνη την εποχή που δινόσασαι? Δινόσασταν πριγκίπισες, ξέρετε, τόσο παλιά. Πες το έτσι ότι θέλεις να έρθει ένας πρίγκιπας πάνω στο άλογο, με τα ανάλογα. Όχι, δεν το λέω, γιατί άμα συνεχίσεις να λέω τέτοια. Με το ανάλογο έτσι πηγαίνει το πράγμα. Αυτό μου αρέσει. Είδες, παιδί μου, κάπου θα σε πιάσουμε. Και ξέρεις τι μου θυμίζει? Το νιάτο μου. Αχ, άγουτο. Προχθές δηλαδή το νιάτο σου. Τα νιάτο μου λέει, αν είναι δυνατόν. Τότε που ήμουν 6 χρονών. Και την όσου να πριγκίπισα αυτό. Ναι, αμέ. Τα πάντα έχω ντυθεί. Τα πάντα. Από μικρά, κυρίες και κύριοι, μέσα στο μετερίζει. Ξέρεις τι θέλω σήμερα? Champions League μπλούζα φοράς. Τώρα το είδα, έβγαλε το ζακετάκι της και εμφανίστηκε ένα μπλουζάκι με αστερά και Champions League. Σήμερα έχουμε Europa League όμως. Δεν πάει με την... Το ξέρω. Με την ενδυμασία. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή καρναβαλικό τους ή άλλως για μας καρναβάλι είναι κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να έρθει Τσικνοπέμπτη για να την εορτάσουμε. Θέλω σήμερα να μας πει κάποιες πρωτότυπες ιδέες. Θα μας πει, παιδί για μου. Για να ντυθώ το βράδυ. Α, να τα. Θα σκεφτώ κι εγώ τώρα, μας έβαλες τα. Ναι, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω έμπνευση. Θα βγεις όμως, δηλαδή, θα βγεις. Κάτι θα κάνεις. Καλημέρα στη γραμμούλα, την πρώτη μας κάνει ποδαρικό. Ό,τι και να ντυθείς, η ομορφιά δεν κρύβεται. Ένας gentleman, κυρίες και κύριοι των Ερτζιανών, ο Φευγάτος. Πώς τα λες. Να ευχηθώ στην ομάδα της Τούμπας καλή επιτυχία σήμερα. Ναι, ποια είναι η ομάδα της Τούμπας, στη ΜΕΝΤ, σε ποια? Αυτή με τα μαυρόασπρα. Τι έπαθες? Γιατί 40 όλο στο πουλκουμέ είμαστε, όλους τους άλλους δίνουμε καλή επιτυχία και τον πίνουμε. Αλλάζω στο τροπάριο. Κάτι ψάχνει τα βουντού. Πώς θα πιάσει αυτό το βουντού, δεν πιάνει με τίποτα. Ναι ρε φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Σήμερα το μεταξύ είναι η μοναδική μέρα που δεν τρώω κρέας. Το πιστεύεις? Άμα έχεις στραβόξυλο, πώς θα γίνει? Ναι ρε φίλε, δεν τρώω κρέας, γιατί? Τρώνε όλοι. Όλο το χρόνο κρέας τρώμε. Έτσι. Ας πάνε σήμερα τα λιγούρια να φάνε. Ναι, λες και τις άλλες μέρες δεν τρώμε. Περιμένουμε την Τσικνοπέμπτη να έρθει για να πλακωθούμε στα... Εγώ είμαι ο πρίγκιπας με το μαύρο άλογο. Νάτος. Με το μαύρο άλογο. Αλλά είναι ένα μαύρο άλογο που έχει πολλά άλογα. Ναι. Άλογο. Κατάλαβα. Ναι. Είναι. Με φημέ τζάμια, να μην μας βλέπουν κιόλας. Μην φας καμιά φάπα με στα μάξι και μας κάνεις μήνυση, να μην την παρτυρεί. Yeah. Σήμερα θα παίξεις πουθενά, Παντμανίδη? Σήμερα όχι, τίποτα. Παίξαμε προχθές κι άλλο, φτάνει τόσο. Κηρύξαμε την έναρξη των καρναβαλιών. Χαμός έγινε. Με την Τσικνοπέμπτη ήρθε και η Έλενα εδώ μας. Yes. Βεβαίως και πήγα. Βέβαια. Καλά, εκεί που χαιρετούσα, σε χαιρετούσα, δεν με είδες? Όχι, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Έρχεται, με βρίσκει κατηδίαν. Όπα, τσακ, πάρτα. Κάπου μπερδεύεσαι, γατί, φιλικό. Έλα. Να ντυθείς γατί. Να μια η τέτοια. Όχι, γατάκι, όχι. Νιά δεν είναι αυτό. Πολύ νιάω. Το φευγάτο πάνε και το βρίσκουν. Στο έχω ξαναπεί, δεν πάει να βρει. Φευγάτος. Γι' αυτό σου είπε να ντυθείς γατί. Ωραίο, σωστό. Καλό. Λοιπόν, δεν ξέρω σήμερα μπορεί, αλλά όχι. Όχι, μπορεί. Θα περνούσα σήμερα, αλλά με νευριάσατε. Θα τρώγατε κάτι τίς. Πάντως κρατάμε, είναι ιστορικό αυτό. 15 του Φλεβάρι του 2017 ο φίλος μας ο Φευγάτος ευχήθηκε καλή επιτυχία στην ομάδα της Τούμπας. 16. 16 έχουμε.
Ναι. Χθες είχαμε 15, εντάξει, οκ, ρε παιδί μου. Εντάξει, πώς κάνουν εκεί τα δάχτυλα όταν δεις μια ευθύγη, δεν θα γίνει. Ναι, καλά, καλά, καλά. Πούληξα τα δάχτυλά μου τώρα. Ψάχνεις. Πήγες χθες τίποτα ευωσμό. Όχι, όχι, δεν μπορούσα να πάω και καλύτερα που δεν πήγα. Καλύτερα, γιατί... Γιατί θα έχουμε θέματα. Έτσι, τι να κάνεις. Καλημέρα σας. Καλημέρα, φιλιά. Κυρίες και κύριοι, το λόγο επειδή ναι, μάθαμε και την ημερομηνία. Μπράβο, ρε, λεπτά μου. Είναι 16 Φεβρουαρίου του 2017. Εγώ πάτησα 15 κανονικά. Εντάξει, εδώ άλλες φορές έχω πει λάθος μήνα. Χρονολογία συνήθως είμαι μέσα. Έχει δικαιολογήσει ακόμη από την Τρίτη. Δεν ξέρω, όσα με τίποτα ακόμη είναι δύσκολα τα πράγματα. Όσοι ακούσαν τη χθεσινή συλλεκτική εκπομπή, ήταν ένα μεγαλείο. Ένα μεγαλείο στα Ερτζιανά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Δεν δίνουμε τίποτα σήμερα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Ήρθε και εδώ. Γιατί τι νόμιζες, παιδί μου? Άντε και είχα εισιτηριάκια που μου ζήτησες. Δεν θα κάναμε αδιάβλητες διαδικασίες. Εδώ παίζει τη μειότητα και η ειλικρίνεια. Όχι, λέω αν ξέμενε τίποτα και για μένα. Πού να ξεμείνει. Εκτός αν θέλει κάποιος φίλος του ΠΑΟΚ να σου χαρίσει το εισιτήριο. Δύο θέλεις, πόσα θες? Προφανώς δεν θα θες μόνη στο προς το γήπεδο. Όχι, δύο. Δύο, εντάξει, βρήκαμε το ένα. Αν κάποιος έλεγε εδώ, κάποιος πρίγκιπας. Ναι, μπορεί. Να έρθει πάνω στο ασπρόμαυρό του Άτι. Φαντάζεσαι. Να σου χαρίσει το εισιτήριο. Μπορεί. Μπορεί, θα ήθελες. Αυτή μπορεί να ντυθεί σήμερα. Εισιτήριο. Εισιτήριο του Πόξαλκη. Ευχαριστώ, ρε Παμπή, να είσαι καλά. Τι? Να ντυθώ όμως μαζορέτα και να πάω στο γήπεδο. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Να βγούμε μετά φωτογραφία με τον μπλουζάκι. Τέτοιο, είναι τέλειο, είναι τέλειο, είναι καταπληκτικό. Αυτό πρέπει να το λανσάρουμε στην αγορά το μπλουζάκι Champions League. Είναι και ας πούμε, ξέρεις παιδί μου, τι πάθη μπορεί να γεννήσεις, ας πούμε, στον Ελληνοπαδό. Που ζει μέσα στη... Ναι, μέσα στη στέρηση. Μην νομίζεις ότι... Είναι και ασπρόμαυρο. Ναι, ναι, κίνκι θα το έλεγα. Διότι σου λέω τώρα, ας πούμε, ο καθένας ό,τι στερείται. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Θα σου φέρω εγώ τώρα νέες διαστάσεις πάνω. Την ερωτική πραγμάτωση. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μήνυματά και αποστολή στο 54526. Σκέτο, τι να κάνουμε. Έτσι μας τα έφερε η ζωή. Καλημερίζουμε τον Σάβα που μας εγκαινιάζει, μας συντροφεύει, μας ξεπαρθενιάζει που λέει και ο Μάριο συχνά πυκνά. Δεν τα λέω εγώ, είναι του Μάριο λόγια. Αλλά χρησιμοποιεί έτσι ενίοτε και κάποιες ατάκες του. Καλημέρα, Σάβα, σε αυτό το γλυκύτατο και πανέμορφο μήνυμα που. Καλημέρα. Δεν σ' άρεσε, ήθελες κάτι παραπάνω? Όχι, όχι. Καλημέρα, όμορφη μέρα. Ούτε καν. Ζεστή. Ζεστή, λες, θα είναι η μέρα. Ήλιο θα έχει, πιστεύω, θα σήμερα. Θα έχει ήλιο. Πιστεύεις? Ναι. Το μετεωρολογικό δελτίο μας δείχνει εδώ ότι κάποια συννεφάκια θα υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά δεν πρόκειται να βρέξει για τον κόσμο που θα πάει στο γήπεδο σήμερα. Γενικά είπαν ότι ο καιρός θα... Θα φτιάξει. Εντάξει, δεν έχει κι άμα το κρύο να λες. Το Σάββατο θα έχει περισσότερους βαθμούς. Σήμερα μέχρι και 9 μας βγάζει το μεσημεράκι μέγιστη θερμοκρασία. Συμπαθητικό. Συμπαθητικούλη. Το μεταξύ νομίζω ότι είναι Παρασκευή σήμερα, επειδή σε έχω συνηθίσει. Αχ, ναι, και δεν ακούσαμε και το τραγουδάκι μου. Δεν πειράζει, αύριο θα ξυπνήσω. Αλλά είδες τι άνθρωπος είμαι, γιατί λέω την Έλενα, έλα άμα θες, έλα αύριο να κάνουμε τσικνοπέμπτη μαζί να την εορτάσουμε. Διότι τώρα Παρασκευή, αύριο θα μας πάρουν και θα μας πρίξουμε τα ποδόσφαιρα. Θα μας λένε αου αυτό. Ότι τι καλά πήγε ο ΠΑΟΚ. Ή τι κακά πήγε ο ΠΑΟΚ. Ή γιατί φταίνε οι άλλοι. Έτσι. Συν της άλλης, ότι σκέψου ρε παιδί μου τώρα να πού θα αρχώσουν. Δεν θα βγεις το βράδυ, είπες κάτι θα βγεις. Θα το έπαιρνα στα συνηθισμένα σερί μου. Σερί. Δεν νομίζω ρε παιδί μου. Τσικνοπέμπτη μπορεί να σου έβγαζε κάπου που να μην. Όχι, έτσι κι αλλιώς δουλεύω. Μήπως θα γινώσουν μία από αυτούς που έβλεπες όπου κάθε φορά που ερχόσουν και έλεγες. Και τώρα είχε πάλι, Είχε κόσμο. Ναι, είχε. Καλά, παιδί μου, τέτοια. Πιτσιρίκια. Πιτσιρίκια. Αγαγαγαγα. Η γριά Έλενα και η πιτσιρίκια. Πόσο δηλαδή. Να μην είναι 18-20. Εντάξει, να κάνουμε. Ναι, όλοι βράζει το. Μπράβο, ρε παιδιά. Να βγαίνετε, να γυρνάτε αργά, να ακούτε λόγο επειδή. Είναι αυτό μια πράγματα. Αυτή είναι πολύ ωραία σκέψη. Με αυτήν να κοιμάστε, με αυτήν να ξυπνάτε. 5η 16 του Φλεβάρη, κυρίες και κύριοι. Κάτσε να δω, πάμε, έχασα το τέτοιο μου. Είδες, ξέρεις τι έκανε. Έχουμε κανένα που γιορτάζει Τσικνοπέμπτη. Τσικνοπέμπτη. Καλά, γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τα καρναβαλιά. Όποιος αισθάνεται, ρε παιδί μου. Πώς λέμε, ρε παιδί, για τους ερωτευμένους. Πώς λέγαμε προχθές ότι
εγώ γιορτάζω κάθε μέρα. Ναι. Έτσι και σήμερα των καρναβαλίων μπορούμε να ισχυριστούμε κι εμείς που ανήκουμε θα σε αυτή. Θα ντυθείς κάτι. Παιδί μου, τι να ντυθώ, έχω ντύνω με όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Εγώ σήμερα σαν το φευγάτο. Τραγουδιστής. Θες να πεις κάτι ότι δεν είμαι. Για πες το τώρα ξεκάθαρα. Όχι, όχι. Όχι, 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 όχι. Ψυχνοπέμπτη και είναι Αγίου Πάμφυλου και το συναυτό μαρτύρων. Και εορτάζουν ο Πάμφυλος, η Πάμφυλη, ο Σελευκός, η Σελεύκα, η Σελεύκη και η Σελεύκια. Χρόνια πολλά, παιδιά. Σε βλέπω λίγο απορριμμένη. Δεν ξέρω κανέναν με τέτοιο όνομα. Να ξέρεις. Δεν έτυχε ακόμη να γνωρίσω κάποιον. Δεν έτυχε. Δεν αφήνεις και περιθώριο. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα στα φέρει η ζωή. Ανατολή ηλίου στις 7 και 13. Δύση στις 6 και 5. Με σελήνη 20 ημερών. Ψυχνοπέμπτη εθνική εορτή. Κανονική. Α, θα έπρεπε να είναι. Εθνική εορτή. Θα έπρεπε να είναι. Α, τρόμαξε. Γιατί τι συνδυάζει, γιατί τρόμαξε. Γιατί και αργία δεν συνδυάζει τα δύο μέγιστα σημεία. Να ήταν αργία, Σημάδια. Α, τώρα σ' άρεσε. Τα δύο μεγαλύτερα σημάδια του πολιτισμού που έχουμε να επιδείξουμε ως χώρα. Ότι ψήνουμε κρέατα. Ψήνουμε κρέατα και αντιλόμαστε καρναβάλια. Και δηλαδή. Το μαγκάλι. Το μαγκάλι. Αχ, το χωριό μου το λένε. Έτσι, παραδοσιακά εκεί. Στο κάτσε το θυμηθώ. Κάτσε το θυμηθώ την προηγούμενη εβδομάδα που τα λέγαμε. Δύσκολο. Δύσκολο. Αγώνι μου, αποθυμήθηκα που μου... Εκεί πήγαμε μαζευτεί μια μέρα όλοι από τα χωριά. Ναι, και τα λέγαμε. Καλέ, τι γλυκούλα μου έλεγε, μου έκανε playback spelling το τέτοιο, να μην εκτεθώ στον αέρα. Πρώτη φορά θα είναι. Το παραδοσιακό τσίκνισμα σήμερα. Αυτό έχει το πιο... είναι το πιο αστείο της υπόθεσης, ότι... Περιμένουμε, λες και δεν έχουμε ξαναφάει ποτέ στη ζωή μας κρέας. Θα έρθει η Τσικνοπέμπτη και θα ξεχυθούν όλοι, θα βάλουν τα μαγκάλια που λες. Το έχουνε σαν... Σαν τι? Πώς το λένε αυτό, έτσι κάθε χρόνο, ρε παιδί μου. Κάθε χρόνο. Μα εδώ βρίσκουμε κάτι. Μα δεν είναι μόνο η Τσικνοπέμπτη, εδώ ψάχνουμε αφορμή κάθε φορά, με κάθε περίσταση. Παράδοση, κάπως έτσι. Ναι. Σήμερα θα μαζευτούμε όλοι. Θα μαζευτούμε όλοι. Μία την πρωτοχρονιά τέτοιο, μία σε λίγο θα αρχίσουμε να βάζουμε μαγκάλια και του Βαλεντίνου. Έτσι πώς πηγαίνει το. Άκου το άλλο πόξα. Τι κάνεις την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου? Τι θα κάνεις? Θα μαριναρώ τις μπριζόλες για την Τσικνοπέμπτη. Αλήθεια, εσύ τον Βαλεντίνο. Α, τον πέρασε μαζί μας, το ξέχασα κι εγώ. Τι θα σε ρωτήσω, ναι. Σε καταδικάζαμε. Σε καταδικάζαμε. Ούτε κι εγώ δεν το θυμόμουν αυτό. Θα είναι μια ημερομηνία που θα θες να την ξεχάσεις. Να την αφαιρέσεις από το ορτολόγιο σου. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Έπαθε ένα σοκ. Έπαθε ένα σοκ. Θετικό. Θετικό. Πώς με είπες έξω, πρέπει να είσαι πολύ μεγάλο νούμερο. Αλλά ήταν πολύ ωραία. Γιατί να σου πω κάτι, ήξεραν όλοι τα τραγούδια. Σκαλεμένους τους έχω. Και αυτό το κούνημα σου πάνω κάτω, πάνω κάτω. Πονάει κόμπος φρέκος, δεν το ξέρεις. Ακόμη και το δέσιμο της γραβάτας σου. Είδες παιδί μου. Δεν πρέπει να μου κάνεις ένα αφιέρωμα στο περιοδικό Μοδός. Ναι, βεβαίως. Θα μπορούσαμε. Τα στιλιστικά γούστα του Μπάμπα Τμανίδη. Ναι. Φόρμες. Μετά τα είδα. Καλά, τι γέλια έριξα. Είδα και το βιντεάκι που κάνατε με στο Σάρωθρον. Ναι, με το κοκτέιλ. Εντάξει, πάμε, δεν έχω κάτι θέλω, άλλο. Θέλω αφιέρωμα για τη μόδα. Κανείς δεν με έχει προσεγγίσει. Επιμόδα. Ναι. Θέλω μία ειδικό. Εδώ η πλέον η καθήλυνα αρμόδια στο ποιο είναι το. Ποιο να μπει εδώ ο κόσμος πρωί-πρωί. Madness Fashion. Αν με βρείτε στο Facebook, θα βρείτε και τη σελίδα μου. Να τη βρείτε όμως για τη σελίδα, όχι για. Εννοείται. Για άλλα. Ξέρω εγώ μερικοί είναι. Γιατί το λέει. Αυτό. Ναι, το πάνε στη μόδα, ας πούμε, και μετά θα αρχίσουν. Έλα για σουβλάκια. Έλα για σουβλάκια. Να μορφωθούν λίγο. Μάθετε μοδίτσα. Θα μάθετε μοδίτσα εδώ στο Λιμπερό. 2-31-0-2-87 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας από νωρίς. Και FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26. Και λόγω επειδή η σελιδούλα μας, η μικρή, η ταπεινή, η οποία αυξάνεται διαρκώς και γεμίζει. Η παρεούλα μας γεμίζει δραστηριότητα, γεμίζει η συντακτική ομάδα ουσιαστικά του λόγου. Επειδή, και πάει διότι... πολύ καλά. Ναι, παιδί μου, όλα τα πράγματα είναι συμμετοχικά εδώ. Ο ένας στέλνει θέμα, ο άλλος κάνει εκείνο. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Μου ήρθε και το πρώτο like στη σελίδα. Υπάρχει κόσμος έτσι και σκέψου. 6-24. Τι νομίζεις, ο λαός του Λίμπερο διαφέρεται για την μόδα. Ξυπνάει και πεθαίνει. Ευχαριστώ, αγάπες, ναι. Αγάπες, λέγε τέτοια. Να γίνει σκοτωμός. Τσικνοπέμπτη, η οποία βέβαια Τσικνοπέμπτη είναι και αθλητικιά. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Και χτες είχε έναν πολύ ωραίο αγώνα το βράδυ. Είδες Champions League.
5-1. 5-1. Εγώ όμως που δεν είδα καν. Νομίζω 5-1. 5, η Μπάγερ. Ναι. Μπάγερ με την Άρσεναλ αυτό. Ναι. Α, παιδί μου, δεν σου εδώ ενημέρωση. Το 85 το άφησα στο 4-1. Ναι. Μετά πρέπει να βγει κι άλλο. Γιατί έκατσες και είδες ποδόσφαιρο. Τα ακούω. Ακούνε όλοι. Τα βλέπω, τα ακούω. Περνάς μέσα. Όχι, όχι, κάτι τέτοιο μάτς μου αρέσουν. Α, έτσι το ευρωπαϊκό. Είναι ρε παιδί μου, άλλη αξία. Άλλη αξία, δεν έχουν σουβλάκια να ψήνουν καντίνες έξω από το γήπεδο και τέτοια. Από μικρή αυτά μου άρεσε. Α, είσαι της Ευρώπης. Είμαι του ευρωπαϊκού εγώ που μεσφέρω. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Η ξενομανία αυτή θα μας φάει. Είχαμε όντως Champions League. Τώρα ποιος ασχολείται? Εμείς σε ένα εκπομπή μόνο με τα εγχώρια. Δεν πειράζει, σας ενημέρωσα εγώ, παιδιά. Έτσι, έτσι. Όμως. Μπάγερν Μονάχου Άρσεναλ 5-1. Ρεάλ Μαδρίτης Νάπολη 3-1. Παρόλο το ότι η Νάπολη προηγήθηκε μέσω Σαντιάγκο Μπερναμπέου, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και όλα αυτά γιατί τα είδε η Έλενά μας. Εμείς είμαστε εστιασμένοι στις ελληνικές χώρες δραστηριότητες. Σήμερα αγωνίζεται και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Ας ασχοληθούμε με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, σαν εντοπιότητα, αλλά η ενημέρωση και η προσέγγιση μας πάντα είναι όσον αφορά το πώς μπορούμε τηλεοπτικά να αγγίξουμε. Σήμερα ίσως να είναι και μια η μέρα της γυναίκας, μάλλον θα είναι. Διότι άμα παίζει και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ και πάνε οι άλλοι στα γήπεδα, άλλοι πάνε στις ταβέρνες, άλλοι πάνε στις καφετερίες να δουν τα παιχνίδια. Να σου πω, τους 10 δεν ξεκινάει. 10 ξεκινάει ο ΠΑΟΚ. Τη χειρότερη ώρα που μπορεί να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ναι. Όσον αφορά τι θα κάνω εγώ εκεί που είμαι. Πού είσαι εσύ? Στην Τούμπα. Στην Τούμπα. Να φύγεις από την Τούμπα. Θα μεταναστεύσεις. Την Κυριακή πηγαίναν από το Κορδελιό, πηγαίναν στην Τούμπα. Ναι. Έτσι, και εσύ τώρα θα κάνεις την αντίστροφη πορεία. Θα φύγεις από την Τούμπα. Πάω προς Κορδελιά, μου φαίνεται. Α, πας προς Κορδελιά. Άμα θες, έλα και σε εμάς. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε κι εμείς. Στη Σταυρούπολη. Εξωτική, παιδί μου. Εκεί να σε πάμε σε ένα καφενείο. Δεν έχω έρθει. Δεν ξέρεις τι χάνεις, δεν ξέρεις τι χάνεις. Εξωτικά, έτσι. Ωραία, ε. Ου, θα το τιμήσω. Παιδί μου, τι, ένα το. Τι να σου πω, το Μπελέρ. Δεν τα ξέρω καθόλου. Στην Αμερική. Είστε ωραία συνοικία. Δεν λες τίποτα, Champions League επίπεδα. Καρναβαλική προσέγγιση, καρναβαλικά και τα άσματα που εκνευρίζουν εδώ την Έλληνα, γιατί θα τα ακούσει όλο το βράδυ, γαμ, χουμ, τέτοια αυτά. Εκείνο που μου θύμισε τα νιάτα μου να το ξαναβάλεις είναι πολύ ωραίο. Καλά, εγώ χατήρι. Γιατί αυτά δεν τα ακούγατε, αυτά είναι περισσότερο τα δικά μας τα νιάτα, ε. Ναι, γυάλα, δεν είναι και λίγο 80's όλο αυτό. Είναι, ρε, παιδί μου, δεν μ' αρέσουν τα 80's. Γιατί καλά δεν σ' αρέσουν τα 80's, καλύτερη μουσική. Όχι, ειδικά το κομμάτι disco μουσική. Καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου. Αμα. Δηλαδή είναι το είδος που δεν. Με πληγώνεις τώρα την καρδούλα. Μ' αρέσει, ε. Με αυτά μεγαλώσαμε. Δεν μπορώ. Αυτά παίζω κιόλας ως DJ. Α, και DJ. Και DJ. Τι, άμα έρχομαι να με έκανα σήμερα κάποια χωρές περίοδο που δεν την κάνω, είπαμε την άλλη Κυριακή στην Αθήνα. Όχι, ναι, το Πάσχα που έλεγε. Ναι, 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 την άλλη. Θα είσαι, δεν λίγο. Όχι, για το Πάσχα μου λέγες, για τότε κανόνισα. Κανόνισα, τώρα έκλεισε τα εισιτήρια εκεί. Στα σάλωνα θα σφάζουν αρνιά και ο Πατμανίδης θα παίζει κολεγιάλα και δίσκο. Βέβαια, αυτά είναι λίγο θυμοτυπικά. Πώς ρε, παιδί μου, ας πούμε, το Πάσχα ακούς την Ιτιά Ιτιά και κάποια κομμάτια που δεν τα έχεις ακούσει όλη την υπόλοιπη χρονιά. Έτσι και στις περιπτώσεις, ας πούμε, της Κνοπέμπτης ακούς κάποια εθιμοτυπικά. Ναι. Πώς το κάνει. Αυτά τα ξένα. Έχουμε τα ξένα. Και σε ελληνικό, και ελληνικά, παιδί μου, θα σου βάλω και ελληνικά εδώ, DJ Καρναβάλι, ό,τι θέλεις. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δευτερολογώ γιατί είσαι παπάς, Μπαρμανίδη. Εγώ. Πουλάς τρέλα στο κορίτσι εκεί. Ναι, σαν εκεί τι τρέλα. Στη Σταυρούπολη που λέει στο καφενέ που πάνε. Ναι. Εκεί μου φαίνεται εκεί τους κιοφτέδες και αυτά τα καλά. Ναι. Και εκεί. Όχι εκεί που πάμε. Τη Βουλιούκα πάμε στο κέντρο. Ναι, αλλά και εκεί η Λουκάνικα βλέπω έχει ιστορίες. Έχει. Έχει για τα πάντα. Για να ξέρεις ότι έχω ρουφιάνους παντού. Τι, δεν γλιτώνεις. Όχι τίποτα. Γι' αυτό τι θα κάνω. Και εγώ αναγκάζομαι και τρώω. Για να μην εκτεθώ. Μην με δει κανένα. Δηλαδή και το... εσύ τώρα, Ελένη. Mm-hmm. Καταρχήν ποια Ελένη είναι? Η Έλενα η Ξίτσα. Τώρα, πώς είναι ένας που με λέει την Παρασκευή? Δεν το θυμάμαι. Ο Παφούλιας, όπως θέλει να σε λέει. Μπορεί να σε λέει και
για τα προγνωστικά, κάπως με λέει. Γκούρου, ξέρω εγώ. Όχι, όχι, όχι. Θα μας πάρει και θα μας πει, μη στεναχωριέσαι. Παρασκευή, τι, που δει τα προγνωστικά. Ναι, ναι, ναι. Η Έλενα, η προφήτησα. Δηλαδή, πόσο παιδί μπορεί να είσαι που δεν σ' αρέσει δίσκο. Να, τι να κάνουμε, μικρά παιδιά είναι. Έχεις από μουσική μεσάνυχτα. Εξοργίζεται τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα κανάλια για πλόμπαλο καθημερινά εδώ. Και τι σελίδα έκανες, μόδας? Μόδα, παιδί μου, μόδα. Τι, να ξεστραβωθείς λίγο. Πώς θα γίνει? Τι να ξεσταυρωθώ, να κοιτάξω εγώ τη μόδα? Τι, έτσι, έτσι θα είμαστε. Τι να κοιτάω, τα σουτιέ και τα έτσι. Ποια βρε, αυτό είναι μόδα, τι να βάλεις τις τάσεις, τέτοια, τις τα χρώματα. Τις τάσεις, τα χρώματα, να ενημερωθείτε. Α, χρώματα ξέρω μόνο τα βασικά. Το κίτρινο, το κίτρινο, το κίτρινο. Και λίγο μαύρο, εντάξει, βάλε μέσα να σπάσει. Και μια ψηλή, μια ψηλή. Μια σπάσει. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που έρχεται ο Γκούτσι, θέλει να πάρει την Ακρόπολη να την κάνει πασαρέλα και εμείς σας αρνούμαστε, γιατί δεν έχουμε στοιχειώδη γνώση μοδός. Κατάλαβες. Τώρα που θα γίνει η Μπατμανίδη, ας έχω δουλειά και για τους δυο μας. Ναι, δηλαδή. Γίνεται κλαμπ. Ναι. Που θα χορεύουν άντρες για να πάνε να βλέπουν γυναίκες. Ποιο κλαμπ είναι αυτό και πού? Στη Γιαρακαρού. Να αρασούμε γιατί... Ναι. Οι φίρμες, άμα θέλουν οι κυρίες, αυτού να μας δούνε. Ωραία, ωραία, κλείσε. Να χορεύουμε πάνω στο σουλίνα φουγάρο. Και έτσι, και να ψήνουμε κιόλας ταυτόχρονα. Να έχουμε μια φουφού. Βέβαια, και να τρώμε και κάτι. Αλλά δεν θα μας πετάνε ευρώ και τέτοια εκεί, ξέρεις. Και φταίδες. Θα μας πετάνε σουβλάκια. Έτσι, να σε καλά, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. Αμπολέιο! Ούτε αυτά σ' αρέσουνε. Όχι, όχι. Τίποτα, παιδί μου. Αλλά να μην το συνεχίσω να το λέω, θα με κράζουν. Βρε, παιδί μου, θα σου βάλω... Θα σου βάλω χατζηδάκι, αν είναι, για την ημέρα και η μη σου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, ας πούμε. Δεν μου βάζετε το δώρα. Α, το πιάσε. Λοιπόν, 6:30 θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό. Κόγκα, αυτό είναι σούπερ κομματάρα και επιστρέφουμε, επιστρέφουμε. Θα την βρούμε, θα την πιάσουμε κάπου την Έλενα μας. 6:30, το λόγο επειδή διαλυματίζεται, ανασκουμπώνεται και ορμάει στην ενημέρωση. Εδώ στο Λίπερο 107,4. Στο πρωινό, στο ξύπνημα, το εορταστικό. Καθότι Τσικνοπέμπτη, επίσημη έναρξη της αποκριάς. Εμείς κόψαμε την κορδέλα προχθές του Αγίου Βαλεντίνου. Με τον τρόπο μας συμμετείχαμε και εμείς στις εορταστικές εκδηλώσεις. Σήμερα λαμβάνουν χώρα ή παίρνουν τη σκυτάλη τα υπόλοιπα καρναβάλια. Και βέβαια θα πρέπει να είσαι, αν είσαι μάλλον έξυπνος, δεν θα πας σε κανένα καφενείο ούτε να δεις Ολυμπιακό που παίζεις 8 η ώρα. Ούτε θα πας να δεις ΠΑΟΚ, ούτε στο γήπεδο του σε καφενείο που παίζεις στις 10. Και τι θα κάνεις? Θα βγεις έξω. Θα είναι όλοι άντριδοι μπροστά από οθόνες. Διότι ναι, μεν παίζει ο ΠΑΟΚ, αλλά θα είναι και φίλαφλοι αντιπάλου ομάδος. Εγώ είδα και τους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας που παίζει. Της Άλκε. Τους είδα, κάναν βόλτα χτες στην παραλία. Κάτι διαβάζουμε ότι συνέβησαν κάποια πραγματάκια. Δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε στον αέρα, γιατί δεν έχουμε ενημέρωση. Βλέπουμε σε κάποια site. Αυτό που γνωρίζω ότι έγινε μια ψιλομανούρα στη Σταυρούπολη, έξω από το σπίτι μου εκεί πέρα. Περνούσαν, λέει, με το λεωφορείο, κάτι τέτοιο, και βγήκαν από ένα σουβλατζίδικο εκεί γνωστό πάνω στη Λαγκαδά και τους πετούσαν σάντουιτς. Αλήθεια λες? Δεν ξέρω αν ήταν υποδοχή. Βλέπεις τώρα όμως τι κάνουνε. Είδες πως μας κάνουν και μας διαιρούνε. Ναι, εμείς δεν επικροτούμε και δεν υιοθετούμε τέτοιες καταστάσεις. Και ο κόσμος θα πρέπει να είναι και προσεκτικός και επιδανή να μπει σε μια λογική που θα έχει συγκρουσιακό χαρακτήρα. Διότι ο ΠΑΟΚ το έχει πληρώσει αυτό πολλάκι στο παρελθόν. Πρόσφατα οι περισσότεροι ενθυμούνται το μάτς με τη Rapid Βιέννης. Φτηνά την είχε γλιτώσει και εκεί τότε βέβαια. Μόνο με κεκλεισμένο το θυρόνο που έμελε βέβαια να παίξει καταλυτικό ρόλο. Όχι μόνο στις εξελίξεις, αλλά και στην πορεία του δικεφάλου. Γιατί θυμόμαστε ότι στα προκριματικά του Champions League ο ΠΑΟΚ είχε υποδεχθεί τη Σάλκε και κλεισμένο το θυρόν. Και δεν κατάφερε εν τέλει να πάρει το πολυπόθητο τότε εισιτήριο για το Champions League, που η κατάσταση ίσως και να ήταν διαφορετική εάν η ομάδα αγωνιζόταν μπροστά στον κόσμο της. Βέβαια, για εκείνο το παιχνίδι με τη Rapid Βιέννης έχω μια εξήγηση γιατί είχαν συμβεί όλα αυτά. Πότε τα πράγματα. Έγινε αυτό? Έχει 4 χρόνια, 3, δεν θυμάμαι, αν μου βοηθήσει κάποιο Κροατής, διότι η Rapid Βιέννης έμενε στη Σταυρούπολη, στους Λαζαριστές. Εκείνη τη μέρα εμείς παίζαμε στη Μόλη Λαζαριστών, είχαμε live και μας ακούγανε στο soundcheck και φύγανε οργισμένοι να πα στην Τούμπα. Έτσι, γιατί, δεν τους άρεσε. Άλλο ακούγανε εκεί, γκρατς, γκρουτς, γκραν, γκρουν, γκραν, γκρουν, το ένα το άλλο. Και πήγαν και ρίξαν 3 στον πάγκο. Πώς να τον είχαν, είχε κερδίσει νομίζω η Rapid, δεν θυμάμαι. Πόσο και λήξει εκείνο το παιχνίδι, αλλά βάλαμε και εμείς το λιθαράκι μας. Δεν θέλω να μας κατηγορήσουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, αλλά τι να κάνουμε.
φέρτε μας για να εξαγριώσουμε τα πλήθη. Φέρτε να ακούσουν Μπάμπης Μπατμανίδης Κομπάρι από νωρίς και την ίδια την ομάδα του Δικεφάλου. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας από νωρίς. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 545-26. Τσικνοπέμπτη βέβαια δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα, αυτό το γνώριζες? Όχι. Γιορτάζουν και αλλού, δεν είναι... Τι τσικνίζουν? Παιδί μου, μόνο εμείς έχουμε το κρέας και τη φουφού. Και ποιος? Και οι Γάλλοι, και οι Γάλλοι έχουν... Και πώς το λένε εκεί? Έχουν γάς από τώρα εδώ στα γαλλικά. Οι Γάλλοι έχουν τη Μαχντί Γκος. Μαχντί, την λιπαρή τρίτη. Ναι. Έτσι την ονοματίζουν. Ενώ... Μαχντί είναι η τρίτη. Αχ, πες το λίγο. Μαχντί. Τι ωραία. Μην το λέει. Και οι Γερμανοί έχουν αυτό, θέλω να δω πώς θα το πεις. Έχουν την Βίμπεφχαρσντάχτ. Ξέρεις και γερμανικά? Ναι. Όχι. Είμαι του γαλλικού. Φαίνεται. Η εσάνς φαίνεται. Η φινέτσα, ρε παιδί. Τώρα ναι. Με τους Γερμανοί που σήμερα τους αντιμετωπίζει και ο ΠΑΟΚ, τι δουλειά μπορεί να έχουμε με την αγριότητα και τη βαρβαρότητα? Βίεμπερφάσντάχτ. Κάπως έτσι λέγεται η αντίστοιχη τσικνοπέμπτη των Γερμανών, οι οποίοι μια χαρά και αυτοί γιορτάζουν τα καρναβάλια. Μη σου πω ότι τα γιορτάζουν πολύ περισσότερο από εμάς, που μας κακολογούν και λένε ότι οι Έλληνες είστε μόνο... Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει καθόλου αυτό με τα καρναβάλια. Σκέψου ότι την επόμενη εβδομάδα όπου ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην Γερμανία, στον επαναληπτικό του σημερινού παιχνιδιού, ήταν το μάτς να γίνει την Πέμπτη, αλλά λόγω επειδή έχουν αυτή μια έντονη γιορτή της αποκριάς κάτι την επόμενη Πέμπτη, μπορεί να είναι και αυτή η δικιά τους η Βίμπερσνάχτ. Το ακύρωσαν. Το βάλαν μια μέρα πιο μπροστά. Καλά, και εμείς γιατί το ακυρώσαμε? Γιατί είμαστε διακορόιδα, και αυτό έχουμε μνημόνια. Δηλαδή μπορούμε να σηκώσουμε στον γερμανικό ζυγό κεφάλι κανονικά. Έτσι έπρεπε να είναι. Μα ξέρεις τι θα γίνει τώρα στην Τούμπα. Θα τσικνήσουν όλοι, θα μου έρθουν με τις ρετσίνες εκεί γύρω, θα βρωμήσει ο τόπος. Έτσι, θα υποδιάσει, παιδί μου. Ναι, και μετά θα μου μπουν και όλοι μέσα στο γήπεδο. Και θα μυρίζει όλος ο τόπος από νωρίς. Σκέψου, θα πάρω τα κάνω. Ελπίζω να είναι όλα καλά, να μην έχει τίποτα δακρυγόνα και. Όχι, όχι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί και κάτι. Και εντάξει, αυτό είναι στο χέρι του κόσμου να μην απαντήσει σε όποιες προκλήσεις που μπορεί να γίνουν μέσα σε ένα παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, από το μεσημέρι θα ξεκινήσουν τα προεόρτια. Θα λείπω. Θα μεταναστεύεις. Μπορούμε να συμφιλοξενήσουμε ή να ακούσουμε προτάσεις από τον κόσμο που μπορεί να μεταναστεύσει σήμερα η Έλενά μας, προκειμένου να αποφύγει όλη αυτή την κατάσταση, γιατί θέλει να νιώσει, ναι, μεν το εορταστικό κλίμα της Τσικνοπέμπτης, αλλά τώρα με τα ποδόσφαιρα και αυτά. Εντάξει, να σου πω κάτι, αν ήταν λίγο πιο ωραία τα πράγματα, θα πήγε και εγώ, γιατί και αυτό μια γιορτή δεν είναι. Σωστό. Αρκεί να μην είναι καρναβάλια οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο και να κάνουν το καθήκον τους. Η Τσικνοπέμπτη και η Πέμπτη ως μέρα έχει καθιερωθεί λόγω επειδή η Τετάρτη και η Παρασκευή είναι ημέρες νηστείας. Ναι, αυτό είναι. Ναι. Το ξεσκίζουμε, το τηρούμε. Και έπρεπε μία ημέρα να βρεθεί για να φάει και ο Κοσμάκης που του λείπει το κρεατάκι. Στην Κομωτινή υπάρχει το έθιμο. Τα αραβωνιασμένα ζευγάρια. Τα αραβωνιασμένα, αραβωνιάριδες. Μ' αρέσει πολύ ο αραβώνας. Αλήθεια? Έτσι, σαν έννοια. Έτσι, ρε. Γιατί είναι παραδοσιακό, είναι παλιό, είναι vintage. Δεν το συναντάς. Α, είναι vintage. Ναι, προχθές ένας φίλος μας πήρε και μας είπε ότι έχω αραβωνιαστεί. Δεν είναι σχνοδείχνιο, ας πούμε, έτσι είναι πιο. Αραβωνιάρα. Ναι, για να την κυκλοφορήσεις στους δρόμους θα πρέπει να περάσεις υπόσχεση βέρας. Τα αραβωνιασμένα ζευγάρια ανταλλάσσουν φαγόσιμα δώρα. Πολύ ωραία. Και από τη μία ο αραβωνιαστικός στέλνει τον κούρκο, ενώ από την άλλη η αραβωνιαστικά στέλνει μια κότα γεμιστή και μπακλαβά. Μια κότα γεμιστή. Κότα γεμιστή. Μια όμορφη πουλάδα. Καλημέρα στην γραφή. Καλημέρα, Βαμπινάκη μου. Καλημέρα, πώς είμαστε? Χρόνια πολλά, λοιπόν. Ας τα πούμε, χρόνια πολλά. Δεν ξέρω αν λέμε. Πάει. Ο κούρκος έτσι πάει. Ναι. Ο κούρκος αυτόν. Ναι. Στο κούρο και η κότα στη κόρη. Έτσι. Έχει καμιά σημειολογία αυτό το... Δεν ξέρω, τώρα ο άνθρωπος πάντα εμπνέεται. Ναι, έτσι. Αλλά εγώ άλλο θέλω να σου πω. Παρακαλώ. Πώς βρίσκεις την ιδέα, απόψε θα ντυθώ μασκαράς? Τι? Νίκος Αναστόπουλος. Με μουστάκι ή χωρίς? Τώρα τι μουστάκι, τι μασκαράς. Πω. Το τι έχει ακούσει από χθες ο Αναστόπουλος. Τι να κάνουμε τώρα, ναι, ας πρόσεχε. Ναι. Νομίζω ότι δεν είπε, το κλίμα είναι πάρα πολύ αρνητικό. Δεν υπάρχει. Ή αρνητικό, δεν μπορείς να φανταστείς. Ναι, το ξέρω, μα χθες δεν έβλεπα Champions League και καθόμουν και ακούγα ραδιόφωνα τις απόψεις των φίλων της ομάδας του Άρεος. Το άκουσα και εγώ και σε εκείνο το σταθμό. Ναι, ναι. Και κοίταξε, οι άνθρωποι με επιχειρήματα δεν είναι οτιδήποτε. Ναι. Δηλαδή,
Δεν είναι εμβρασμό που λένε κάποιοι. Μετά κάποιοι μιλάνε πολύ λογικά. Ναι. Δεν μπορεί δε φίλε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι ένα παρατεταμένο κλίμα που έχει διαμορφωθεί. Δεν γίνεται έτσι. Ναι. Και μάλλον ο Άρης χρειάζεται ένα σοκ. Ένα σοκ αυτή τη στιγμή. Γιατί τα πού πράγματα... να το βρείτε, δεν υπάρχει τίποτα. Για τα πράγματα. Δεν εντάξει, δεν έχουν χαθεί τώρα. Δεν μιλάμε χαζά. Δεν είναι εκεί το θέμα. Mm. Το θέμα είναι ότι αυτό που προσφέρετε είναι αρνητικό. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Ισχύει. Δεν υπάρχει αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Τίποτα. Δηλαδή... Ποιος θα την μεταδώσει, ποιος θα την εμπνεύσει. Και χθες μάλιστα πολλοί το θεωρούσαν ότι. Εντάξει, και εγώ το είπα ότι με το 0-1. Και μάλιστα το είπα και σε ένα φίλο μου, έβαλε και 40 ευρώ και μετά με βρίζε. Του λέω διπλό είναι το μάτς, στο ημίχρονο. Λέω τώρα που έχει ανέβει η απόδοση, παίξει το όπως είσαι. Μετά... Δεν μου λες, ποιο είναι το κουκλί δίπλα σου. Αχ, λέει. Η Έλενά μας, παίρνει τις Παρασκευές. Και για τους δύο, κοίταξε. Αχ, τι ωραία! Ωραίος, καφεδάρα, ωραίο. Έλενα μου, καφεδάρα, μας κερνάει. Εμείς δεν έχουμε, ναι. Εγώ έχω, παιδί μου. Ναι, λοιπόν, παιδιά. Καλή συνέχεια, φιλιά. Φιλιά, καλημέρα. Να και μία πρόταση, την αντιθεί ο κόσμος. Κάποιοι θα αντιθούν Νίκος Αναστόπουλος, διότι χθες ο Άρης πάλι δεν τα κατάφερε απέναντι στον Αγροτικό Αστέρα. Έφερε 1-1 μέσα σε πληθώρα αρνητικών, το λιγότερο μπορούμε και το πιο ευγενικά να το χαρακτηρίσουμε. Εγώ το σχολείο. Goal του Άρη το είδα. Το είδες τον goal. Ναι. Και μετά το θεώρησε δεδομένο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθεί. Και όμως το 85 πάρ' το 1-1 από τον Φιλίπε και η ομάδα του Άρη παραμένει στα χαμηλά. Δεν μπορεί να πιάσει διάδα. Βλέπει και τους συνδιεκδικητές να απομακρύνονται. Είναι στους 3 βαθμούς από τη Λαμία. Η Λαμία σήμερα παίζει στις Σέρες με τον Πασεραϊκό, ο οποίος είναι καμιά 7 αγωνιστικές χωρίς τέρμα. Οπότε πολύ δύσκολα απέναντι στον πρωτοπόρο. Μάλιστα το στοίχημα το δίνει είναι 30, κάτι τέτοια το διπλό. Μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Εντάξει, ποδόσφαιρο δεν ξέρει τι. Εμείς Πασεραϊκοί πουλάμε το τομάρι μας πολύ αργά. Αλήθεια, οι προβλέψεις μου πώς πήγαν, δεν σε ρώτησα. Κομψά. Κάτι πιάσαμε. Εντάξει, με πολύ κόπο. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το υμνήσουμε. Καλύτερα να το κρατάμε στο κρυφό. Και βγούμε βέβαια Σέρες πολύ ωραία. Πηγαίναμε το μεσημεράκι να δούμε το μάτς. Σέρες. Θα ήθελα να πάμε που έχει σουβλά. Εκείνα δει. Τα καλύτερα σουβλάκια είναι στις Σέρες, τα έχουμε πει εδώ. Ναι, παιδί μου, εννοείται. Είναι κρυφά, δεν είναι. Κάτι το διαδεδομένο, αλλά σου λέω, οπότε πάω στο χωριό. Έχει, δεν μπορείς να φανταστείς. Έχει. Μπορεί να κάνουμε τσικνοπέμπτη στο γήπεδο του Πασεραϊκού. Έχει δίπλα ένα χαρακτηριστικό μαγαζί. Μου έχουν πει δεν έχω πάει. Απέναντι από το Ισαϊρέι, νομίζω το γνωρίζουν. Απέναντι από το πίσω από την κερκίδα των επισήμων μέσα σε ένα στενάκι. Το ότι ξέρεις όλα τα μαγαζιά με τα σουβλάκια στην Ελλάδα. Παιδί μου, ρεπορτάζ κάνουμε. Ρεπορτάζ. Εσύ δεν ξέρεις, ας πούμε, όλα τα. Τι να σου πω. Όλα τα Ζάρα της Ελλάδος. Ναι. Τα ξέρεις. Σε πόσες πόλεις έχουν ανοίξει. Έτσι είναι και εμείς, ας πούμε. Εμείς ξέρουμε όλα τα Ζωάρα της Ελλάδος. Έτσι πηγαίνει το ζήτημα. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Ψάχνουμε να βρούμε και τι να ντύσουμε την Έλενά μας, η οποία το σκέφτεται. Αν και δεν είναι, είπες πολύ του καρδιού. Εθιμοτυπικά θα βγεις έξω δηλαδή. Να σου πω κάτι, αν βρω μια ωραία στολή. Στολή θες, δεν θα κάνεις κάτι. Γιατί αν βρω μια ωραία στολή θα τη βάλω. Θες έτοιμο, γιατί τα καρναβάλια δεν είναι και λίγο επινό. Δεν έχω χρόνο, ρε πάπη, δεν έχω χρόνο. Τι σε κάνουν, παιδί μου, τι σου τρέχω όλη μέρα. Τρέχει όλη μέρα το κορίτσι μας και το ξυπνάμε και από τις 6 το πρωί να έρθει εδώ. Ξέρεις, πάλι δεν κοιμήθηκα καλά. Πάλι δεν κοιμήθηκες, πάλι σκεφτόσουν. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ, πρέπει να πω ότι θα το συνηθίσω. Ξέρεις το κάνω αυτό γιατί έχω δίτσια. Μ' αρέσει να μην κοιμούνται για μένα. Για πάρτι μου να μην κοιμάσαι τώρα πια τα βράδια. Έστω και με αυτόν τον τρόπο. Και όχι μόνο αυτό δεν κοιμήθηκε η καημένη Ελένα. Μας ανέβηκε και με τα πόδια γιατί χάλασε το άσασε στον έκτο. Ξέρεις τι, ένιωσα σαν ταινία, λέω ότι κάτι έγινε τώρα. Ναι, και θα βγει από μέσο. Δεν έχεις δει που σταματάνε επίτηδες στο άσασε στις ταινίες για να ανέβεις με τα πόδια. Τίποτα δεν μας συμβαίνει εδώ. Αυγεί από ένα τέτοιο από ένα στον έκτο σουβλάκι άλλο. Παρεφάει από τώρα από τις 6. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνετε, παιδιά. Είμαστε περίφημα, εσύ. Τα προγνωστικά μόνο ο Μπατμανίδης έπιασε ένα ακριβέ σκορ. Ποιο? Το ξαναθυπάω, το 0-0. Α, το είπα. Ναι, είχα δώσει γκέλα. Ναι, μπράβο. Η Έλενα παραλίγο να πιάσει τον Ηρακλή, το είχε δώσει 2-1. Ναι. Παραλίγο. Κάποιο πιάσαμε ακριβές, τώρα δεν το θυμάμαι. Μόνο ένα σκορ πιάσατε, μόνο αυτό. Είδες, μας ελέγχουνε. Μας ελέγχει ο κόσμος, τι νομίζεις. Βέβαια, αύριο
θα δώσω κι εγώ σκόρ, οπότε θα είμαστε τρεις. Ωραία, θα τα πάρω. Κοίταξε, τι θα κάνουμε, επειδή αύριο ένα μας δεν θα έρθει, θα τις πάρω από σήμερα τα σκοράκια. Πάρτε, ναι. Και, πάρτε, Ανατάκης, και αύριο θα τα δώσω στο λαό. Για να έχει, μην χάλασε. Έχει το πρόγραμμα, το ξέρει. Ναι, θα το κάνουμε εδώ μεταξύ μας αργότερα. Θα το έχουμε κρυφό. Ωραία, ωραία, αύριο, ωραία. Σε επανάληψη. Αύριο, εντάξει. Έγινε. Πώς είσαι εσύ, καλή καλά. Ναι, ναι. Καλά, ωραία. Χαιρόμαστε. Φιλιά, τσάου, τσάου. Ναι, παιδί μου, δεν μπορείς να πεις κάτι στον κόσμο. Ουδέν κρυπτών από του κοινού του Λίμπερου. Ό,τι και να πεις είναι. Δεν το πήγα καλά όμως. Θα τα πάμε τώρα, θα τα δώσουμε από σήμερα Πέμπτη που είναι έτσι μια πιο διαφορετική μέρα. Θα έχουμε άλλη διάθεση. Έχω διάβια σήμερα. Έχει, σε βλέπω, σε βλέπω. Δεν είμαι πιο. Είσαι σε, είσαι σε ποδοσφαιρικό mood. Τελείωσε. Είσαι. Θα μας μάθεις μπαλίτσα. Εγώ τι θα σε έντυνα άραγε τώρα έτσι πως. Αυτό το ποδοσφαιρικό, το mood προς τα εκεί. Όχι, δεν σ' αρέσει. Τι ποδοσφαιρικό. Καντίνα, ξέρω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μάθεις να με λες νούμερο. Στο κρατούσα. Γιατί παιδί μου, γιατί δεν είναι ωραία η καντίνα. Καλή νόστιμη. Τι τώρα, ναι, νόστιμη, αυτό έτσι, νόστιμη, έκτακτη που λέμε. Δηλαδή τώρα, να σου πω κάτι, αυτά τα σεξι νοσοκόμα. Όχι, δεν τα θέλω. Τα καλόγρια, τα όλα σεξι. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ καθόλου στα καρναβάλια. Να σου πω κάτι, προτιμώ κάτι αστείο. Κάτι αστείο. Τι σου μπάμπης με Πανίδης. Εκτός θα θεωρείς ότι είμαστε, δεν έχουμε κάτι το αστείο πάνω μας. Να κάνεις ένα σκεμπέ, εύκολο είναι. Μια γραβάτα. Γραβάτα, αυτό ήταν τώρα ειδικά. Κάθε εμφάνιση έχουμε διαφορετική ενδυμασία. Ποιος σε φτιάχνει πάντα, ποιος σε ενδυμά. Μόνος μου. Α, μόνος σου. Φαίνεται, φαίνεται. Θες να αναλάβεις τη λίστρια. Ναι. Όλη την ομάδα, είστε και πολλοί. Είμαστε και πολλοί, θα μπούμε μέσα. Θα βρούμε χορηγούς ρε. Εννοείται. 2-31-02-87-38 στην Τσικνοπέμπτη. Πού θα το τσικνήσουμε, αν θα δούμε μπαλίτσες. Είπαμε για εμάς. Εμείς θα δούμε γιατί είμαστε κορόιδα. Σαν εκπομπή, βεβαίως. Διότι πρέπει να έχουμε και το ρεπορτάζ. Βέβαια. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να πάω και εγώ στο γήπεδο. Δεν ξέρω ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά για το ρεπορτάζ. Θέλω να με βγάλει ο Γιώργος Ζαγόρας. Ναι, αλήθεια σου λέω, όχι, δεν είπα πάντσα. Ναι, να με βγάζει να δίνει όλο το κλίμα τη Τούμπα. Εσύ θα το δώσει. Έτσι μου είπε, τώρα δεν μπορώ ξέρω. Μπορώ να το δώσω κι εγώ, αν θέλετε. Να το δώσω, ναι. Γιώργο, μπορώ το να το κάνουμε τώρα ηχογραφημένα, γιατί ξέρω τι θα πω. Γιώργο, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες κρέατος, ο κόσμος απολαμβάνει την ημέρα και τη νύχτα. Αυτό δεν θα πω τίποτα, ποδοσφαιρικό παπάντζα. Να κάνουν κανένα. Πώς τα λες, βρεβάμι. Πολύ κόσμο, θα είναι γεμάτο, κατάμε στο 30.000. Σοκ. Ναι, 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 σοκ. Γιατί καλέ. 30.000 άντριδοι. 30.000 άντριδοι και έξω θα είναι τα μαγαζά μόνο κορτσόπουλα. Και τη αντίπαλη ομάδα που θα μπουν. Θα μπουν στη θύρα 8, θα είναι πόσο καμιά. Ναι, μόνο. Ναι. Πόσο είναι, ναι. Νομίζω καμιά χιλιάδα και λιγότερο, ίσως ναι. Δεν ξέρω ακριβώς τον ακριβή αριθμό. Παρ' όλα αυτά, εμείς προτρέπουμε τον κόσμο να κλείσει τηλεοράσεις, να μην πάει στο γήπεδο. Να δώσει τα εισιτήρια πίσω. Θα βολέψουμε τη λέλα. Αλλά γιατί έξω όλα τα κορτσούδια θα είναι ντυμένα, στολισμένα, ευδιάθετα. Το τι γατούλα έχει να δει το μάτι μας. Το τι γατούλα, νιάου νιάου. Το τι νοσοκόμα. Το τι νοσοκόμα. Πάτε. Το τι λαγουδάκι. Λαγουδάκι βεβαίως. Τι άλλο για πες κανένα. Καλόγρια επίσης παίζει. Πατσινές, Ποκαχόντας. Αυτό το ήθελα κι εγώ. Αφού έχεις τα χρώματα, είσαι σε αυτή ναι, την. Ναι, γι' αυτό. Τι σου, αλλά. Ναι, δεν βρήκα κάτι. Αυτονόητο όμως είναι λίγο, μωρέ. Ναι. Κάνε την ανατροπή, τι σου κάνει. Είναι ξανθιά, Μπάρμπι. Γεια σου εδώ. Να τα αλλάξουμε λίγο, να δώσουμε μια ανανέωση. Οπότε ούτε στα καφενεία να πάτε, ούτε στα γήπεδα. Βγείτε καμιά βολτίτσα και θα περάσετε καλά. Γιατί δεν θα έχετε ανταγωνισμό. Κοίτα, θα είναι ωραία σήμερα γιατί ούτε βροχές έχει. Τίποτα, θα έχει και τίποτα. Καλό καιρό. Και την Τσικνοπέμπτη στη Θεσσαλονίκη τη γιορτάσουμε ένα παραπάνω. Έχω βρεθεί πέρυσι στην Αθήνα που ήμουν Τσικνοπέμπτη και παίξαμε. Εμείς πήγαμε με την, έτσι, με την οπτική και με την εικόνα που είχαμε από την πόλη μας ότι γίνεται σφαγή. Και δεν. Στην Αθήνα κανένας τίποτα. Μουντρούχι, παιδί μου, δεν είχε πέρα από το δικό μας το μαγαζί που παίζαμε, δεν είχε μαγαζί. Ανοιχτό. Δηλαδή τελειώσαμε ας πούμε 1,5-2 η ώρα και θέλαμε να πάμε να πιούμε ένα ποτό κάπου και δεν βρίσκαμε πουθενά όλα κλειστά. Όλα καρναβάλια δεν κάνουν. Τίποτα δεν κάνουν. Άσε, πάνε κάτι σε κάτι μαγούλες, σε κάτι κουκουβάνες, δεν ξέρω εγώ, και τρώνε κάτι γουρουνοπούλες και αρνιά τα μεσημέρια και αυτό βαριά βαριά. Α, είναι το μεσημεριανού εκεί. Δεν το έχουν αυτό που όλα τα μαγαζιά στην πόλη θα παίζουν δίσκο, όλα τα μαγαζιά θα τσικνίζουν. Πάντως εδώ από το μεσημέρι, από ό,τι διάβασα, θα γίνεται στο κέντρο ο πανικός, θα ψήνουν. Από ό,τι με το
που βγούμε. Με το που βγούμε κατευθείαν. Εγώ γι' αυτό θα κατέβω το κέντρο, στο κέντρο το μεσημέρι. Θα σε πάω να κάνουμε καμιά βόλτα. Σε πάω γιατί έχω ήδη προσκλήσεις. Μπάμπι, έλα από εδώ κάτι να κεράσουμε το κάτι τη. Σε διάφορα εδώ. Όπου και να κυκλοφορήσεις. Θα βρεις, ναι, ναι. θα βρεις. Μαϊντανή. Μαϊντανή, εννοείται. Και εσείς, ακούμε και τις προτάσεις σας. Αν κάποιος έχει κάτι να μας. Ναι, άμα έχουν κάτι καλό για σήμερα, βέβαια. Και για το μεσημέρι και για το βράδυ. Πολύ ευχαρίστως. Κάποιος που δεν θέλει να δει τα ποδόσφαιρα. Που δεν ασχολείται με 22 μαντράχαλους που τρέχουν πάνω κάτω και υδροκοπάνε. Κάτι πιο ουσιαστικό όπως είναι η χαρά της ζωής. Ο χορός, η μακαρένα, το ένα το μακαρένα. Τι σε θύμισα τώρα. Άσε πιάσει η κατάθλιψη πως πέρα τα χρόνια. Το χορευτικό. Δεν υπάρχει λοιπόν. Είναι 2-3 κομμάτια. Θα σου πω τώρα τα μυστικά του επαγγελματός. Είναι 2-3 κομμάτια που δεν υπάρχει περίπτωση να μην ενθουσιάσουν τις γυναίκες. Το μακαρένα είναι, και βγάζω εδώ από τη δύσκολη θέση όλους τους DJ, όταν δεν ξέρουν τι να παίξουν και το πρόγραμμα κάνει κοιλιά, βάζεις μια μακαρένα και από μικρά κοριτσάκια μέχρι γιαγιάδες θα πεταχτούν και θα το χορέψουν. Και τι σημαίνει μακαρένα? Μακαρένα είναι μια θλιβερή ιστορία το μακαρένα. Δεν είναι, εμείς εδώ το έχουμε, το χορεύουμε, το γλεντάμε, το παίζουμε στα καρναβάλια και όχι μόνο. Αλλά το τραγούδι από πίσω έχει μια θλιβερή ερωτική ιστορία για ένα κορίτσι που αγάπησε, νομίζω, ένα αγόρι και κάτι αυτοκτόνησε. Κάτι τέτοιο είναι. Α, τόσο καλά. Ναι, 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 ναι. Τι να κάνουμε. Α, αυτό σ' αρέσει, ε. Πώς λέγεται αυτό? Λαμπάμπα. Από τον Λαμπάμπι. Έτσι, εδώ στο πρωινό του Λίμπερο 107,4. Είτε σ' άμα δεν δίνει στηριά και δεν στέλνει κανένας. Δεν σε ενδιαφέρει, παιδί μου, τίποτα. Να δούνε ότι τι κάνουμε εμείς. Να στείλουν να πούνε, αχ, δεν πειράζει που είστε εσείς, παιδιά, μπράβο, σας αγαπάμε. Μόνο. Εγώ πιστεύω ότι κοιμούνται, διότι είναι προετοιμασμένοι για το βράδυ. Όχι, θα σου πω εγώ, είναι άντριδοι. Πεταμένα λεφτά. Τι? Θέλουν μόνο ανταλλακτικά. Όχι μόνο για τα μάξια, αλλά για ανταλλακτικά. Να δημιουργούμε τις σχέσεις μας. Σου δώσω εισιτηριάκι, θα σου στείλω καλημέρα. Αχ, μπάμπι μου, αυτό, τέτοια, τον Αταλά, τι κάνεις. Ναι, θα ήσταν ιδιωτελείς. Θα μας χαιρετάτε και θα σέβεστε. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Στον Μπόρο, λέει, νέοι κλέβουν ένα μακαρόνι την Τσικνοπέμπτη, το οποίο πρέπει να τοποθετήσουν κάτω από το μαξιλάρι τους για να δουν ποια θα παντρευτούν. Όπως με τα κουφέτα. Μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς, οι νέοι. Θα το κάνω κι εγώ σήμερα. Θα κοιμηθώ με ένα μακαρόνι. Αλλά τι μακαρόνι τώρα, του παστίτσιου? Το... Και από πού θα το κλέψεις? Κοφτό μακαρονάκι. Τι απ' όλα να βάλω? Πάρε τα κοχυλάκια. Τα κοχυλάκια, θα βάλω ένα κοχυλάκι. Και θα ονειρευτώ μία καλοκαιρινή ύπαρξη. Μια γοργόνα, δεν λες τίποτα. Τα συνδυάζω όλα και τα θαλασσινά που μου αρέσουν. Τι δες? Τις γυναίκες που επίσης μου αρέσουν. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Έλα, Άγγελε. Λαμπάμπα. Να παμπά. Μίλα. Δεν έχει καλό σήμα. Τι κρίμα, δεν έχω καλό σήμα. Ξύπνησε. Ετοιμάζονται οι πολλοί. Και τα σχολεία έχουν σήμερα πάρει. Ναι, κάνουν τις γιορτούλες τους, πάνε και κάνουν. Υπάρχουν κάποια σχολεία παλιότερα, δεν άφηναν να πηγαίνεις ντυμένος καρναβάλι. Ναι, και σε εμάς απαγορευόταν. Το κάνανε αυτό. Πού πήγαινες, παιδί μου? Στο πειραματικό. Εδώ, στο κέντρο. Στην Τούμπα. Ξέρεις που αρχαιολογικό μουσείο είναι κάτω στη Νέα Παραλία, προς τα εκεί. Πολύ ωραίο πειραματικό, να μην αφήνει τον κόσμο να ντυθεί καρναβάλια. Σε παρακαλώ. Μωρέ, ξέρεις, να μην γεμίζουμε τον τόπο. Το κομφετί και σαρπαντίνες. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αχ, σερπαντίνες. Σαρπαντίνες. Να πάρουν να φυσήξω μερικές σήμερα. Σήμερα που λείπει και η Ελένη μας, καθαρίστε να δει εδώ μετά να τα δει. Μας κυρίει χαλά, μας τα στολίσαμε κάτι. Να στολίσουμε, παιδί μου. Είμαστε από στολίδι, είμαστε, είμαστε μόνοι μας, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, 7 η ώρα. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του λόγου επειδή δεν ακούσαμε προτάσεις. Τι να ντύσουμε την Έλενά μας. Δεν πειράζει, παιδιά, θα πώς προέβω. Θα τη σκεφτόταν ο κόσμος. Ας το βάλει μέσα στο μυαλό του. Α, τι ψάχνουμε, δεν θα φύγουμε από εδώ χωρίς λύση. Ψάχνουμε κάτι πρωτότυπο. Κάτι πρωτότυπο. Να ακούσουμε την γραμμούλα και θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας. Καλημέρα. Έλα. Τι να ντυθεί η Έλενα? Δεν ξέρω, δεν...
Δεν το έχεις. Εσύ τι θα αντιθείς? Αστυνόμος. Αστυνόμος, σε κλείνω. Γεια σου Άγγελε. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας. Τι τώρα. Και θα επιστρέψουμε ενωμένοι δυνατοί στο λόγο επειδή. Πάνω όλα μετά τις δύο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τα κάνουμε όλα μετά τις 6 εμείς. Αυτό τι λέει μετά? Τα ρούχα και τα νικρύω. Θες να ακούσεις τι λέει μετά? Πέτα μου έξω το εργαλείο. Αυτά λέει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον κανένα κάβουρα θα εννοεί, κανένα κατσαβίδι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή. Στο Λίμπερο 107,4. Να πω ότι δεν δίνουμε εισιτηριάκια. Συγγνώμη στον φίλο μας τον 768 που έστειλε ΠΑΟΚ, εκτός αν ήθελε να στείλει απλά ένα ΠΑΟΚ. Ό,τι θέλει ο καθένας. Αλλά δεν δίνουμε εισιτηριάκια, δεν έχουμε. Ούτε εμείς οι ίδιοι θα πάμε στα γήπεδα να κάνουμε το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ καντίνας. Ως Γιώργος Μήνος του Λίμπερο 107,4. Έχω χρηστεί. Καλημέρα και στη γραμμούλα. Έλα εγώ. Έλα εσύ είσαι. Θα πω κάτι. Για πες. Έλενα. Τι θα τη θεώ? Αυτό ψάχνουμε. Δεν ξέρω, είσαι να μου προτείνεις κάτι. Εκτός αν τη θέω κι εγώ αστυνομική να και γίνουμε τέρι. Τι ωραία. Δεν σ' αρέσει. Μένα όσοι. Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, Άγγελε, γι' αυτό θέλω ιδέες. Δίσου κρατούμενη. Ένα το κρατούμενη. Ένα το κρατούμενη. Έτσι. Αν μου μπορείς ένα τραγούδι. Ναι, για πες, το εργαλείο όχι. Ναι. Αυτό που αρχίζει, έτσι αρχίζει. Πώς αρχίζει? Πώς, για κάνε ξανά. Εάν μου πεις ότι κατάλαβες και αυτό ποιο είναι. Για ξανακάνε, θα το βρω. Κάνε κάτι για τρένο, θα λέει. Για ξανακάνε λίγο, Άγγελε. Μήπως εννοεί αυτό το καρναβαλιστικό? Πολλά θα εννοεί, αλλά θα το βρούμε τώρα. Το μπάτσι μπάτσι τζαμπό. Ποιο, ξανά πες να το καταλάβουμε. Κάθε κατσίκα τσίκι τσάκι. Τάδε κατσίκα τσίκι. Εμένα λίγο το τι κοιτάς μου θυμίζει. Τι κοιτάζω εγώ, τάδε κατσίκα. Την κατσίκα του γείτονα ενδεχομένως. Άσε με, Άγγελε, να το ψάξω και θα το βάλω. Να σε καλά, γεια σου. Αυτό είναι. Το τι κοιτάς? Τι, ποιο? Δεν μας βοήθησε, δεν μας βοήθησε. Τι αυτό? Δεν ξέρω, παιδί μου. Τι κοιτάς? Αφού μας είπε τάδε κατσίκα τσίκα τσίκα. Τάδε κατσίκα τσίκα. Ποιο είναι αυτό, καλέ, δεν το ξέρω καν. Ελένη Φουρέιρα. Αυτό πρέπει να το κάνω διασκευή. 2-31-0-287-3-8. Όχι το 6-8-6-8-3-5-7. Έλα καρά την τραγουδάει τώρα εδώ. Ο εθνικός μας στάρ. Αχ ναι. Ο Ανδρεούλης, ο Βαγγελόπουλος, βεβαίως. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι. Δεν θα ξαναπάρεις όμως. Εντάξει. Φοβήθηκε. Πρέπει να το. Τι να κάνουμε, έτσι. Έτσι τα παιδιά, έτσι πρέπει να τα έχεις λίγο. Δεν πρέπει να τους αφήνεις ελεύθερο και θα σε καβαλήσουν. Θα πω εγώ τώρα, διάπλαση των παιδών. Έτσι πρέπει να είναι. Ένα τηλεφωνάκι. Πόσο χρόνο είναι ο Άγγελος? Είναι νομίζω στα 10 πρέπει να είναι. Στα 10 δεν κάνω. Ποιο είπε αυτό τη τέτοια Φουρέιρα? Θα το βρούμε. Φουρέιρα, τι κοιτά λοιπόν. Πολύ μ' αρέσει. Μας αρέσει. Να το βάλουμε, Τι κοιτάς, τσίκι, αυτό πώς μας το είπε να πούμε την κατσίκα. Για να δω. Λοιπόν, Ελένη Φουρέιρα, για να το βάλουμε, εδώ συμβαίνουν όλα αυτά, live στον Λίμπερο. Αυτό είναι. Δες τι να πως κουνιέται εδώ, χαμός γίνεται κυρίες και κύριοι. Δεν είναι καρναβαλίστικο αυτό? Γιατί δεν είναι καρναβαλίστικο? Είναι. Παιχνιδιάρικο δεν είναι. Έτσι πως το χορεύει εδώ η Έλενα, μπορεί να είναι.
Για τραγούδι, για να σας ακούσει. Αγαπώ. Κόκκινο χρώμα. Μα ακούμε τώρα. Ναι, ακούγεις, δεν λες κόκκινο χρώμα τώρα στο Λιμπερό. Να πούμε στη Θεσσαλονίκη. Αφάμε κανένα ντου από τα τέτοια. Δεν τα ξέρω αυτά τα μοντέλα. Μπαμπί, κόκκινο, μόνο στο κραγιόν. Να τις κυρίες και κύριοι προτάσεις στη μόδα. Είδες, αυτό είναι, δες. Αυτό είναι. Στο Λίμπερο 107,4, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Με τον πομποδέκτη της E-Way να μας συντροφεύει στις μετακινήσεις μας και στις περιδιαβάσεις μας στους μεγαλύτερους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους. Με τον οποίο πομποδέκτη της E-Way περνάμε ηλεκτρονικά και εξοικονομούμε χρήματα. Και οργανώνουμε και παρακολουθούμε πιο εύκολα τα έξοδα και τα δρομολόγια μας. Μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα γιοταχή, έως και 22% φθηνότερα για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, μέχρι και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, έως και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και μπορούμε να αποκτήσουμε τον πομποδέκτη της E-Way είτε πηγαίνοντας σε ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, είτε τηλεφωνώντας 24 10 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρούμε στο site σε grmotorway.gr. Και ο πομποδέκτης E-Way θα σας αποστολεί εντελώς δωρεάν στον χώρο που επιθυμούμε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Αυτό τι είναι? Αυτό δεν είναι το τσίκι τσίκι τσάκα? Δεν θα ξαναπάρεις, Άγγελε, αν δεν έχεις πρόταση για την εκπομπή. Ποιο τραγούδι είναι το τσικι τσικι τσάκα? Ε? Το Μπάμπιες. Ποιο Μπάμπιες, ρε? Αρχίζω να πιστεύω ότι ο Άγγελος είναι... Δεν μου λες... Άγγελε μου, είσαι από την Έδεσσα? Όχι, δεν είμαι. Εντάξει, οκ. Κάνα εγώ κάτι συνειρμούς τώρα αυτό. Άμα δεν μας βοηθάς, Άγγελε, και κάνει κοιλιά το πρόγραμμα και εγώ θα χάσω τη δουλίτσα μου τώρα που πέφτουν οι ακροαματικότητες. Walk this way, άντε. Βάλε λέει, walk this way, άντε. Μας τα κάνεις ζεπελί. Σήμερα Φουρέιρα, αύριο. Σήμερα Φουρέιρα, Άγγελε μου. Έτσι, τα κοριτσάκια με τη Φουρέιρα, να δω κι εγώ μαζί. Δεν μας βλέπει και ο κόσμος, αλλά εμείς χορεύουμε. Καθαρά ραδιοφωνική προσέγγιση. Βέβαια, ο λαός του Λίμπερο και το κοινό του Λίμπερο γνωρίζει ότι μαζί με τη Θερμοσέρβις μπορεί να γεμίσει με πετρέλαιο την κοινωνική δεξαμενή των ιδρυμάτων που έχουν ανάγκη. Γεμίσαμε τη δεξαμενή της μονάδας αυτιστικού ατόμου Ελπίδα με 500 λίτρα. Βοηθήστε μας εσείς οι ακροάτες του Λίμπερο να γεμίσουμε και το υπόλοιπο. Και μπορείτε να το πράξετε αυτό με κάθε παραγγελία πετρελαίου στο 23 10 68 52 16 ή χωρίς αστική χρέωση από σταθερό στο 811 44 000. Και για κάθε 200 λίτρα, ένα λίτρο ακόμη προσθέτουμε στην δεξαμενή μας. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε, όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Μία κοινωνική προσφορά του Λίμπερο 107,4. Και της Θερμοσέρβις, μια εταιρεία της Καΐσης Oil Group. Μου το γύρισες. Στο γύρισα πήγαμε. Ναι, παιδί μου, εντάξει, πάμε σε κάτι πιο παλιό. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526, στο εορταστικό, στο καρναβαλίστικο, στο ποδοσφαιρικό, στο αθλητικό λόγο επειδή. Είπαμε σήμερα στις 8 η ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Οσμάλινη Σπορ και στις 10 ο ΠΑΟΚ την Σάλκε. Βαθιά τηλεοπτική και τσικνιστική η βραδιά, ούτως ή άλλως ο φίλαθλος δεν περίμενε να έρθει τσικνοπέμπτη για να παραγγείλει τα σουβλάκια, τα σουτζουκάκια, θα αναστενάξουν τα καφενεία σήμερα, το τι έχουν να δώσουν. Θα πάνε όλοι, θα στηθούν από νωρίς γιατί θα δουν και τον Ολυμπιακό. Ευκαιρία είναι να δεις και δύο ματσάκια. Με ποιον παίζει ο Ολυμπιακός? Με την Οσμάλινη Σπορ στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Χθες ο Άρης δεν τα κατάφερε στον Αγροτικό Αστέρα. Ήρθε ισοπάλος 1-1 για ακόμη μια φορά ισοφαρίστηκε στο τέλος του παιχνιδιού. Πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια. Η κατάσταση δεν είναι και καλύτερη απέναντι στον Νίκο Αναστόπουλο. Σήμερα ο Πασεραϊκός υποδέχεται τη Λαμία. Εκεί έχουν πλέον οι φίλοι του Άρη στραμμένη την προσοχή, γιατί δεν είναι η ελεγχόμενη κατάσταση, δεν περνάει από τα πόδια των ποδοσφαιριστών. Πρέπει να γίνουν συνδυασμοί αποτελεσμάτων για να πέσουν οι πρωτοπόροι από τις θέσεις που είναι και να ανέβει η ομάδα του Άρεος. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήθελε έτσι να μιλήσει με τη σιωπή του ο ακροατής. Όχι, μας άκουγε, αλλά ήθελε να ακούσει τις φωνούλες μας, να τις απολαύσει.
Είχαμε και μπασκετάκι βεβαίως χθες. Ο Άρης ιτήθηκε, βαρυχνώνησε την ήττα στο στάδιο της Κεφυλίας από τον Ολυμπιακό με 69-55. Βέβαια το μυαλό των κιτρίνων είναι φυσικά στραμμένο στον τελικό του Σαββάτου. Και γι' αυτό που ζήτησε εισιτηριάκι, Έλενα. Εγώ ξέρω ότι ακούω από εδώ και πέρα πάντα εισιτήρια. Καλά, ζήτα εισιτήρια, δεν έχω ποτέ. Ναι, αλλά στον Πατμανίδη σου δώσα εισιτήριο, χωρίς να θες. Από μόνος μου την είπα. Θα έρθεις, δεν ήξερε καημένη κοπέλα τι να κάνει αναγκαστικά. Όχι, ήρθα, γιατί. Ήρθες, ναι. Ήθελα να έρθω. Ναι. Δεν το έχεις εσύ στο μυαλό σου. Παρτενέρ. Μόνη σου ήρθες, καλέ, του Βαλεντίνου. Ναι, Μπομπή. Μόνη μου ήρθα. Τι μου το είπες να σταματήσω τη συναυλία. Είδες, όλοι οι άλλοι τραγουδάνε, έχουν τόσο καλύτερες φωνές από μένα, οπότε ας παίζανε οι άλλοι. Να είχαμε, αφήνετε, ακούτε ρε χάιρευτη, αφήνετε τα κορίτσια να κυκλοφοράνε μόνα τους. Μόνοι μου είχατε διάμει. Βαλεντίνο, θα το θυμάσαι για όλη τη ζωή. Και πήγες και στον Πατμανίδη, ότι γίνεται από ό,τι σας συμβεί. Τα αφήνετε τα κορίτσια να κυκλοφοράνε και τα καρναβάλια και τους Βαλεντίνους και τις γιορτές. Πάντα βλέπετε τα ποδόσφαιρα, πάντα βλέπετε το Champions League. Η αλήθεια είναι πάντως ότι εγώ είδα πολλά ρομαντικά ζευγάρια γενικά. Ναι. Και μέχρι να έρθω σε σένα. Είχε, είδα και βγήκανε. Βέβαια και στον δρόμο ανθοδέσμες να κρατάνε τα κοριτσάκια, λουλούδια. Σήμερα θα κρατάνε σουβλάκια ένα πουκέτο. Αλλά υπάρχει, ρε παιδί μου, ακόμα. Υπάρχει, εντάξει, όσο μπορούμε το κρατάμε ζωντανό. Γι' αυτό και εμείς κάθε χρόνο του Αγίου Βαλεντίνου πραγματοποιούμε την ετήσια χωρίς περίοδο. Γιατί τέτοια μέρα δεν είχατε ξεκινήσει. Όχι, είχαμε ξεκινήσει το πρώτο μας live, το δώσαμε στις 19 του Δεκέμβρη του 2010. Αλλά κοντά ήταν και ο Φλεβάρης, ερχόταν, το βλέπαμε να έρχεται. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας το κλείσε. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια, αποστολή στο 54526. Έχουμε κακό σκοπό. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 85-80 του Λαυρίου. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε Δόξα Λευκάδος 90-61. Προμηθέας Απόλλων Πατρών 65-58. Τρίκαλα 2000, Γάμα Σίγμα Κίμης 76-58 και Ρέθυμνο Κρέτα Κίνγκ ΑΕΚ 72-65. Σήμερα ο Κόρυβος Αμαλιάδος υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδους, ένα μάτς που εντάξει, okay. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 35 βαθμούς, Ολυμπιακός επίσης 35 στην μεταξύ του ισοβαθμία, η ομάδα των Αθηνών υπερισχύει. Στην τρίτη θέση ΑΕΚ με 32, ΠΑΟΚ και Άρης επίσης ισοβαθμούν με 28 βαθμούς, 26 το Ρέθυμνο, 26 ο Κολοσσός και 25 το Λαύριο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας το κλείσε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Σας ακούμε. Εσείς τι ακούτε? Μια ερώτηση ήθελα. Παρακαλώ. Ο ΠΑΟΚ τι ώρα παίζει? Παίζει στις 10:05. Και ποιο κανάλι το δείχνει? Το TTV νομίζω. Τότε. Ναι, ναι, ναι. TV. Συνδρομητική ΤΕΑ έχει τα δικαιώματα του Europa League. Ναι, ναι, ναι. Ο ΤΕ, έγινε, ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε. Τι ακούτε εσείς από μέσα, τι άλλο ραδιόφωνο, ε? Όχι, σας ακούω. Γιατί, τώρα. Ακούγεται κάτι από μέσα γι' αυτό. Έχω την τηλεόραση για να ακούσω πότε θα το παίξει, αλλά φύγαν τα αθλητικά. Και δεν τα πρόλαβα. Δεν πειράζει. Έχετε εμάς. Σας ενημερώνουμε εμείς. Οπωσδήποτε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Άρεσε, είδες. Βλέπεις λίγο πόσο σημαντικό είναι να ενημερώνεις τον κόσμο. Πάλι καλά που γιατί το ξέρω. Γιατί γελάς? Γιατί ό,τι με ρωτάνε, ποτέ δεν το ξέρω. Αλαλούμ, παιδί μου, αλαλούμ. Η εκπομπή μας ούτως ή άλλως. Άλλος τη βρίσκει με την τζόντα του. Εντάξει, για αποχωρώ. Γιατί, παιδί μου, δεν τα λέω εγώ, τα λέει το τραγούδι. Τη βία, λέμε. Δεν το ξέρω, βέβαια. Αχ, είσαι μνημή ακόμα γι' αυτό. Το αλαλούμ του Δάκη. Αλαλούμ, αλαλούμ. Ο οποίος τραγουδάει στη Θεσσαλονίκη. Τραγούδισε πρόσφατα με τον Μπίγαλ και είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι 70, φεύγα. Να κάνεις. Και έχει νεολαία όμως πήγαινε εκεί. Νεολαία. Μόνο στις Φουρέιρες θα τρέχει. Τι νομίζεις? Μάζεψε τα να πάμε στο Χαρτούμ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Όχι, δεν θα στο βάλω, Άγγελε. Γεια σου. Όχι. Θα το δεις, Άγγελε, στο ΟΤΕ TV. Στις 10 η ώρα. ΟΤΕ Sport πιο. Ένα απ' όλα. Κάνε το ζάπινγκ σου και θα το βρει. Αλλιώ θα πρέπει να. Είναι αργά, είναι 10 η ώρα, θα πρέπει να κοιμηθεί να πα σχολείο. Δεν έχει ΠΑΟΚ σήμερα. Είσαι αφήνει ο μπαμπάς να δει ΠΑΟΚ. Τα κατάλαβα. Αφού είστε κατάλληλοι για όλου. Να το σδάτη συγχειριστή. Είσαι μάγκα πρώτο. Γεια σου, Άγγελο όμω. Είναι λέει κατάλληλο
ανάλογα με την έκβαση του παιχνιδιού, το κατάλληλο είναι σχετικό. Όχι, δεν ξέρω αυτά που θα γίνουνε. Άμα, όχι, άμα γίνει καμιά πεντάρα, ας πούμε. Δεν το λες και πολύ κατάλληλο. Είναι έτσι λίγο άγριο το μάτς, εάν καταλαβαίνεις τι εννοώ. 2-31-0-2-8-3-8 αθλητικέ πληροφορίε, υπηρεσία πάνω απ' όλα, αφύπνιση στο λόγο επειδή. Και FM κενό ονοματεπών, όχι τι όνομα είναι, ψέματα. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Ο φίλος μας ο 965 συμπληρώνει και λέει για τον Άγγελο ότι αυτό το το τρένο λέει ότι είναι το έκσταση έκστανο. What? Αν είσαι ρε μεγάλε, ούτε αυτό ξέρεις παιδί μου. Αν μου το βάλεις θα το καταλάβω. Αν στο βάλω θα το καταλάβεις και θα στο βάλω τώρα. Έκσταση εκστανό παιδί μου, τσικιτάμ τσικιτίταμ ταμ ταμ. Δεν το... Αχ, γιατί με κάνεις και αισθάνομαι τόσο μεγάλο. Τώρα αυτό είναι παλιό. Παλιό είναι παιδί μου, παλιό είναι, άζει, δεκαετία του 80. Θα το ξέρω αυτό. Θα το ξέρεις, αυτό εδώ είναι το κομμάτι. Αυτό θα έπρεπε, παιδιά, να είναι ο ύμνος με τον οποίο η ομάδα του ΠΑΟΚ βγαίνει στην Τούμπα. Για μένα, έτσι, δες πόσο μπομπόδες. Ναι, εκεί με τα τύπανα. Και τώρα να βγαίνουν οι παίχτες. Slow motion. Αυτό είναι τσικι τσικι. Δεν ξέρω, έτσι λέει ο φίλος ακροατής ίσως. Θα μας πει ο Άγγελος που θα ξαναπάρει. Ουα! Δες, θα ήταν ωραίο αυτό να μας πει ο κόσμος, να βγαίνει Τούμπα. Έχει λόγια αυτό. Έχει τσικιτάμ, τσικιτή, ταμ, ταμ, ταμ. Ουχα! Δεν είναι ωραίο κομμάτι να κάνει την είσοδο. Για πρωινό μου αρέσει. Για πρωινό, θα ξυπνάμε. Αυτό ίσως να εννοούσε. Και αν το έχεις βρει ρε μεγάλε, 965 σου βγάζουμε το καπέλο. Να το σου, Άγγελος θα είναι. Γεια σου, Άγγελε! Τι να σε κάνω τώρα. Δεν μπορούμε να, άμα δεν το... Άγγελε μου, ψάξε τον τίτλο και πάρε τον τίτλο. Ανάκτησες λίγο, σε βλέπω, Έλενά μου, και εσύ είδες πως είναι. Η κυρία Έλενα Άγγελα θα σε βγάλει εξ ομαπουσία. Το κλείσε. Φοβήθηκε, κρύφτηκε πάλι μέσα από τα σκεπάσματα. Σου λέει, α, δεν είναι αυτό κι εγώ. Εκστανό! Ναι, παιδί μου, ιστορικό. Ξέρετε, γινόταν αυτό στις δίσκο. Α, και ακόμα νομίζω. Ακόμα παίζεται και είναι σφαγίνη. Το ξέρω. Τα μαθαίνει η νέα γενιά, μα. Τα ξαναφτιάχνουν αυτοί μόλι, τα ξανακάνουν. Θα έρθει την επόμενη φορά, θα έρθει ένα DJ set του Μπάμπι Μπατμανίδη. Κάνει και τέτοια. Και τέτοια κάνω, παιδί μου. Πού? Ανάλογα, ξέρω εγώ, έχουν καιρό να παίξω πλάκα-πλάκα. Πάει μόνο στην Αθήνα πάω, στα Γκαγκάνισε. Άμα δεν είναι με 1,5 χιλιάρικο κόσμο. Κανόνισε. Ναι. Και εδώ, βεβαίω. Εγώ θέλω. Δεν έχουμε μαγαζιά που να χωράνε 1500 και 2000 άτομα, αρέσει, κατάλαβε. Θα σε βολέψουμε για αρχή, ρε Μπάμπι. Κάτι σε ένα μικρό. Εντάξει, άντε μέχρι 1000. Καλημέρα στην γραμπούλα. Δεν είμαι ο Γιώνη. Ποιο? Το τραγούδι του Κωνσταντίνα. Ποιο είναι? Απογοητευμένος. Ακούγε ότι έρθε. Το μου του δεν είναι νομίζω. Killing the name. Εντάξει, Άγγελ. Αλλά δεν θα ξαναπάρεις τηλέφωνο γιατί θα φας τιμωρία. Τρεις αγωνιστικές, θα ξέρεις. Και κλεισμένων των τηλεφωνικών συσκευών. Εντάξει. Καλά, εντάξει. Αντίγεια, καλά, εντάξει. Τα παιδιά, όρις, θέλουν και να... Το βρήκαμε τελικά. Το βρήκαμε, το καταλάβαμε. Κατάλαβες ποιο είναι. Είναι ροκ, είναι παιδί μου. Πάλι ροκ. Πάλι ροκ, δεν βάζουμε ροκ σήμερα. Σήμερα είναι τσικούμε. Αλλά μπορεί να το βάλουμε, παιδί μου, μπαμπούλα στον εαυτό. Ξέρω να πάρει. Θα έρθει καμιά μέρα με τίποτα μηχανάκια απ' έξω. Τρικύκλα ποδηλατάκια. Καθημερινός πελάτης εδώ. Ναι, εννοείται. Άγγελος είναι το τέμε. Ρωτάει ο κόσμος στον δρόμο τι γίνεται με τον Άγγελο. Καμιά μέρα να έρθει από εδώ, Και να κάνει 60χρονο, σε φαντάζεσαι. Έκσταση, κυρίες και κύριοι, στα πρωινά. Γιατί είναι και τσικνοπέμπτη. Ναι, μεν έχουμε τα αθλητικά, αλλά δεν πάβουμε να έχουμε και την εθνική εορτή των Ελλήνων. Σίκνα και καρναβάλι, τι το καλύτερο. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη φροντίζουμε και την εορτάζουμε. Παντού, απ' άκρη σ' άκρη, όλα τα μαγαζά θα έχει δραστηριότητες. Θα έχει πάρτι, θα έχει δίσκο, θα έχει σουβλάκια. Τι άλλο θέλει ο άνθρωπος, παιδί μου. Και καμιά ρετσίνα. Καμιά ρετσίνα. Δεν σα ξυνίστηκες λίγο. Δεν σα αρέσει. Αλλά... αρέσει. Α, δεν ξαναμιλάω γιατί ό,τι και να πω. Παιδί μου, πώς βρέθηκε στην Τούμπα. Ήθελα να ξέρα. Χαχαχτή, έπρεπε να είσαι. Το ξέρεις το τουμπάλι, μπρε. Βέβαια, δεν το ξέρουμε. Όλος ο κόσμος το γνωρίζει. Αυτό το κοκτέιλ ήθελα να κάνω προχθές στο Σάρωθον, αλλά δεν έχουν στα μαγαζά. Δεν σερβίρουν σε ρετσίνα.
Έχουν... Ναι, λογικό. Είναι λογικό, παιδί μου, γιατί μπήρες και αυτά νομίζει καλύτερα γίνες. Πάλι ό,τι να είναι. Γίνεις άμα πιείς. Αλλά για κάποιο λόγο την Ρετσίνα την έχουμε έτσι περιθωριοποιημένη. Θεωρούμε... Ποιο του λαού. Του λαού, ενώ στα μπαρ πάνε οι αρχόντι. Βεβαίως, βεβαίως. Ούτε το τουμπαλίπρε της αρέσει, Έλενα. Ούτε τα σου. Μήπως δεν σ' αρέσει και τα σουβλάκια. Γιατί η καρδιά μου. Εντάξει, τώρα ικανοποιήθηκα. Γιατί η καρδιά μου λίγο πήγε να, να φύγει από τη θέση της. Δώσε τσίμο μπάγιο. Βλέπουμε κύκλους στα πρωινά. Και δεν έχουμε βρει ακόμη την καρναβαλάκι να ντύσουμε την Ελένα μας. Δεν θα φύγεις από εδώ χωρίς πρόταση για ενδυμασία. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε ντύσουμε διαιτήτρια. Όχι. Λέσαι, να βγάζεις κόκκινες κάρτες. Ωραίο, δεν θα είναι. Έχω και σφυρίχτρα. Να τα να αποβάλεις τον κόσμο να έρχεται γιατί. Ο διαιτητής έχει μια αυστηρότητα. Να έχει, τον κόσμο... έχει και ένα κύρος. Έχει και ένα κύρος. Θα έρχεται ο άλλος, ο κύριος Βασάρας. Ναι. Το να δεις. Θα έρχεται ένα. Εγώ θυμάμαι πάντα ένα διαιτητή όταν πήγαινα στο αγώνα του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν τον πήγαινα ποτέ. Ποιον, παιδί μου, ποιον θυμάσαι όνομα. Ναι, τον Κάκο. Τον Κάκο. Να, εδώ. Το φαλάκρα εδώ. Τι σου Κάκο. Τι σου Κάλο, ξέρω εγώ. Να δίνεις τις κόκκινες, να έρχονται ας πούμε, να σου μιλάνε οι άντριδοι και να τους λες πήγαινε πίσω, να τους βάζεις και αυτό το σπρέι, να τους βάζεις διαχωριστική γραμμή και να μην σε πλησιάζουν επίσης. Να γλιτώσεις και τις ανεπιθύμητες παρουσίες. Και να μην και μόνη μου δηλαδή πάλι στο τέλος. Και να έρθω και του χρόνου πάλι σε σένα, το Αγίου Βαλεντίνου μόνη μου. Όχι, είδες τι κάνουμε για να γεμίζουμε, το... για να γεμίζουμε τα στάδια. Είναι επιχειρηματικά τρίκα αυτά. Όχι, όχι, δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε τον κόσμο να τον σμίγουμε και να τον πολλαπλασιάζουμε. Αφού εδώ και μέχρι και πρόταση γάμου είχαμε προχθές την... Η κοπέλα την, δέχτηκε. Δέχτηκε, ναι. Ήταν σίγουρη. Δεν ξέρω. Πάντως... Ήτανε καλά. Εμείς οικονομήσαμε δουλίτσα για το καλοκαίρι. Γιατί ποιο θα πάρει, θα πάρει μπάμπας Μπατμανίδη να παίξει στον γάμο της. Ποιο θα πάρει να πούμε. Αλήθεια λες, σας έκαναν τέτοια πρόταση. Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Πολύ τιμητικό πάμε. Το λες λίγο και δεν το πιστεύεις. Όχι, όχι, αλήθεια. Ναι, και απάντησε ναι όλο το 8 ball. Εκτός από αυτή. Εκτός από αυτή, ναι, οπότε τι να κάνει καημένη. Μπορεί να θέλει να πει και όχι, δεν το ξέρω. Ναι, έσκυψε ο άλλος κανονικά, γονάτισε, θέλεις να γίνεις γυναίκα μου. Έμεινε σαστισμένη κοπέλα και απευθύνω εγώ τον λόγο στο, στο πίμνιο και του λέω τι να απαντήσει. Αυτό είναι ναι. Ήτανε ναι. Ήτανε με το καλό τα παιδιά. Με το καλό, με το. Αυξάνεστε και πληθύνεστε κυρίες και κύριοι με την Μπάμπας Μπατμανίδης Κόμπανη. Λοιπόν, 7:30 θα πάμε να διαλυματιστούμε, να κάνουμε το τελευταίο μας εδώ, την τελευταία μας ανάπαυλα και να επιστρέψουμε στο τσικνοπεμπιάτικο, στο εορταστικό λόγο επειδή... Μείνετε συντονισμένοι. Γι' αυτό, γι' αυτό. Ένα εξάρι. Να γίνει αλήθεια το όνειρο. Είναι μαζί να πάμε. Τραγούδα και σύμφωνο. Ναι, αυτό είναι παιδί μου. Συνδυασμός 2-1 και καρναβάλια αλλά και τύχη. Τύχη. Ναι, διότι σήμερα έχουμε και jackpot 16 μοίρια. Τα έχουμε ξεχάσει. Το είδα χτες. Ναι, να παίξουμε, να οικονομήσουμε. Να πάω να πάρουμε σουβλάκια εδώ για να έρθει και ο φίλος μας ο Θανάσης που μας στέλνει. Θα έρθω και εγώ για τα σουβλάκια με καθαρά φιλαθλή διάθεση. Όχι σήμερα το πρωί, το βράδυ, το βράδυ. Τι να το κάνω το βράδυ. Θανάση μου, όποιος τώρα μας φέρει σουβλάκια θα υποφεληθεί και τις πάρει. Θα του κάνουμε κοσομασιόν. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. 2-31-0-287-38 FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26. Στην δεύτερη ώρα της εκπομπάρας μας, συντροφιά πάντα με τον παποδέκτη της E-Way, με τον οποίο διασχίσουμε τους περισσότερους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους ακοπά, εύκολα και οικονομικά. Πω που κατάφερα να την ντύσω τώρα. Μήπως τα κατέφερα. Κάτσε και ακόμα δεν τέλειωσε. Πριν ήταν εκεί με τα μπλουζάκια, τα Champions League τέτοια. Έβαλα τον εξαιρισμό μου, ρε. Να δροσιστούμε σε. Να το κλείσω. Όχι, κάνω δουλειά σου. Τι κάνω δουλειά μου. Δουλειά μου είναι να ντύνω τις γυναίκες. Ό,τι χειρότερο. Η μοίρα, κυρίες και κύριοι. Έχει βάλει εδώ σάλια, έχει βάλει πορτμαντό, πώς λέγονται και... αυτά. Έλα, εντάξει, τι έβαλε, ένα φουλαράκι. Ένα φουλαράκι, έχει βάλει γούνες. Κρίμας, κρίμας, και είπα ότι τα πηγαίναμε και καλά. Αλλά πορό, πομπομ και τσικιτάμ. Δεν είδαμε γούνα σήμερα, αυτό σημαίνει ότι... Εντάξει, κάτι έγινε, κάτι έγινε. Διασχίζεις τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου με τον ποποδέκτη της E-Way και εξοικονομείς έως και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα γιοταχή.
έως και 22% φθηνότερα για φορτηγά και λεωφορεία, μέχρι και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, έως και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και μπορείς να αποκτήσεις τον πομποδέκτη της eWay είτε πηγαίνοντας σε ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, τα λεγόμενα SEP, είτε τηλεφωνώντας στο 2410-74-1440, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρεις στο site σε gianmotorway.gr. Και ο πομποδέκτης της eWay θα σας αποσταλεί εντελώς δωρεάν. Μπορείς να ντυθείς διόδια. Να τώρα μου ήρθε μια ιδέα. Να φτιάξεις ένα κουβούκλιο και να παίρνεις λεφτά από τον κόσμο. Αυτό ναι. Σ' άρεσε. Για να περάσεις την επόμενη φάση, για να περάσεις το επόμενο βήμα, θα πρέπει σωστό, να σημώσεις. Ωραίο, έξυπνο. Έξυπνο. Να δεις τι πιο έξυπνο έκανε μια συναδέλφισά σου, η οποία βγήκε ραντεβού στην Βρετανία, μια 38χρονη, όχι συναδέλφισσά σου ηλικιακά, συναδέλφισσά γυναίκα, η οποία βγήκε ραντεβού με ένα αγόρι. Δεν προχώρησε η κατάσταση. Ναι. Και του έστειλε εξώδικο για τα όσα ξόδεψε στο ραντεβού. Αυτή. Ναι, παιδί μου. Ο άντρας. Ψέματα, ψέματα. Ο άντρας ζητά από 38χρονη Βρετανίδα το ποσό των 42,50 λιρών τα οποία ξόδεψε για τα ποτά της. Γιατί... Φαντάζεσαι να ξεκινούσε να μας στέλνουν εξώδικα. Τι ωραία, αυτό είναι μια λύση ενδεχομένως. Ξέρεις, εκεί που πίνεις τα ποτάκια σου αυτό, πας να κάνεις την κίνηση, ακούς το όχι, άστο καλύτερα και να πεις θα μιλήσεις με τον δικηγόρο μου. Εδώ υπάρχει χαρτί στο οποίο σε προτρέπει να καταλαβαίνεις. Η απόρριψη, λέει, είναι μέσα στο ερωτικό παιχνίδι. Κανείς δεν προεξοφλεί την επιτυχή έκβαση ενός φλόρντ. Πόσο μάλλον όταν συμβαίνει σε κοινωνίες με υψηλά πρότυπα. Όλα τα παραπάνω δεν ισχύουν για έναν άνδρα στη Βρετανία, ο οποίος απέστειλε εξώδικο ζητώντας τα χρήματα που ξόδεψε για λογαριασμό της. Πόσα ήταν αυτά? Το λογαριασμό, 42,50 λίρες. Εντάξει. Πόσο είναι, κανένα 60. Καλά έκανε και τον έτσι. Κανένα 60 ευρώ, κάπου εκεί νομίζω. Ας μας κάνει κάποιος την αναγωγή έτσι πρόχειρα. Η απίστευτη αυτή ιστορία βγήκε στην επιφάνεια την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και όχι τυχαία. Η 38χρονη Lucy Brown από το Λονδίνο βγήκε ραντεβού με έναν άντρα που γνώρισε. Απ' την πρώτη φορά δεν ενθουσιάστηκε. Ναι, αλλά βγήκε. Το ξαναπροσπάθησε, ναι, η κοπέλα. Ναι, αλλά τον θεώρησε ευπρεπή και γλυκό. Γλυκούλη. Τότε αφού δεν τη άρεσε, γιατί βγήκε, μήπως για να την κεράσει. Για αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που αξίζουν όλοι. Αξίζουν, ναι, δεύτερη ευκαιρία. Ναι. Μα από τη στιγμή άμα το έχεις μέσα στο μυαλό σου λίγο κατασταλαγμένο, υπάρχει περίπτωση να γίνει η ανατροπή στη δεύτερη. Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί, ναι, να μην δώσεις σε κάποιον δεύτερη ευκαιρία. Μ' αρέσει, Έλενα. Μην είναι τρίτη, τέταρτη και πέμπτη, εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι, υπάρχει θεματάκι. Βγήκε λοιπόν και δεύτερο ραντεβού, όπως μας λέει εδώ η Έλενα, μας λέει δώσ' του μια δεύτερη ευκαιρία. Η κατάσταση όμως δεν άλλαξε. Δεν μπόρεσε ο άλλος να γυρίσει το ματσάκι. Ήμασταν χαμένοι από το ημίχρονο. Με αποτέλεσμα να τον απορρίψει. Η ίδια, λέει, προερχόταν από την διάλυση ενός μακροχρόνιου δεσμού. Ήταν και πληγωμένη η δόλια. Και εμείς τι φταίμε να ξοδεύουμε τα 42,50 λίρες. Έπρεπε να προσπαθήσει. Ναι, αλλά άμα ήταν να προσπαθήσει και να του δώσει ευκαιρία, θα πρέπει να πληρώνει και τα δικά της, να μην αφήνει τον άλλον. Στο πρώτο ραντεβού πληρώνει ο άντρας. Καλά έκανε και τον άφησε μίζερος, μου φαίνεται. Και δεν ήταν σε θέση, λέει, να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Τότε ξεκίνησαν όλα. Ο άνδρας όχι μόνο δεν δέχτηκε την απόρριψη, αλλά προχώρησε ένα βήμα παραπάνω. Της έστειλε εξώδικο με το οποίο απαιτεί το ποσό των 42,50 λιρών, χρήματα τα οποία ξόδεψε για εκείνη κατά την έξοδό τους. Εν τω μεταξύ, για να μπει σε τέτοια διαδικασία, δεν πρέπει και να πληρώσεις. Τι εννοείς? Όταν στέλνεις εξώδικο. Ναι, ανάλογα. Μπορεί εγώ να έχεις έτσι κανένα... ξέρω. Ναι, εντάξει. Μπορεί να έχεις ένα φίλο δικηγόρο. Για να σου το κάνει, εντάξει, ρε παιδί μου, κοιτάξω. Αν δεις 5 λίρες το εξώδικο, ξέρεις πόσοι έχουν απορριφθεί και πόσοι απορρίπτονται καθημερινά. Με 5 ευρώ το εξώδικο, καθημερινά θα σου ερχόταν τουλάχιστον 10.000 κόσμος. Να στείλω. Πού να στείλω εξώδικο? Γιατί, παιδί μου, σε έχουν απορρίψει εσένα. Κοίταξε, μπορώ να στείλω εξώδικα. Μπορείς, ναι. Κάτι έχεις στο μυαλό σου τώρα. Εδώ θα με ρυμνήσω. Να, ναι, υπηρεσία από το λόγο επειδή. Με σφραγίδα πάνω. Ο τύπος, λέει, κράτησε την απόδειξη και κινήθηκε νομικά εναντίον της προκειμένου να πάρει την εκδίκησή του. Η 38χρονη γυναίκα έπεσε από τα σύννεφα, καθώς ήταν η περίπτωση της. Ήταν μοναδική στα χρονικά. Τα έδωσε, δεν ξέρω, ίσως να κινηθούν τώρα νομικά, μπορεί να αποφασίσουν τα δικαστήρια για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό να προσέχετε με τι έχετε να κάνετε.
Ο κόσμος δεν είναι καλά. Να ενδίδεται σε την περίπτωση. Να έχετε καλή νομική υπηρεσία από πίσω σας πριν βγείτε ραντεβού. Ή να βγαίνετε και με τον δικηγόρο σας. Αυτό είναι μια καλή σκέψη. Χρειάζεται μια καλή σκέψη. Μια καλή σκέψη. Γι' αυτό και εσείς σήμερα που μπορεί να βγείτε. Αλλά μου πεις τώρα τσικνοπέντη βγαίνεις ραντεβού. Δεν βγαίνεις. Λες ότι θα δικηγόρος. Εντάξει, δικηγόρος. Βρετανός όμως με εκείνη την περούκα την. Κατάλαβες, α πούμε. Θα μισθεί, όχι. Δεν την αρέσει αυτό. Δεν ξέρω. Να ντυθείς εξώτικο. Έχω προβληματιστεί πολύ με αυτή την τσικνοπέμπτη φέτος. Είναι. Άλλες χρονιές τι είχες ντυθεί. Μπορεί και τίποτα. Τίποτα. Αφού δεν είναι, δεν σ' αρέσει η τσικνοπέμπτη. Έλα μαζί μας, μωρέ, να δεις την μπάλα. Θέλω να το χαρώ. Να φάμε σουβλάκια. Λες, ωραία, άσε τώρα αυτά να πούμε. Ξέρεις τι ωραία εκεί, τσίκνα. Καπνίλα από τα τσιγάρα. Μόνο μαντράχαλη. Εγώ κάμια φορά πήγαινα στις καντίνες, όλοι τρώγανε και εγώ πήγαινα και στην ψυστεριά για να ζεσταθώ. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Αλήθεια σου λέω. Το κοριτσάκι με την τσίκνα. Και ό,τι θα σβήσει αυτή η φουφού θα χαθούν και τα όνειρά μας. Πήγαινα λέει στις καντίνες να ζεσταθώ. Έτριβα τα χέρια μου έτσι. Σήμερα καλό καιρό θα έχει πάντως. Ναι, ευτυχώς. Και έπαιρνες και την οσμή, ας πούμε έτσι, και την εσάνς και το άρωμα. Και είσαι έτοιμη. Βέβαια το καλό ή το κακό με τα καρναβάλια είναι ότι καταστέλλονται οι αντιστάσεις. Είμαστε πιο ελεύθεροι, μπορούμε να προβούμε σε κινήσεις που σε άλλες περιπτώσεις να μην κάναμε. Ναι, προκειμένως, άλλες φορές αν σου ερχόταν κάποιος με τσικνισμένος και μύριζε εκεί λίγο καρβουνίλα και τέτοια. Τον έδιωχνα. Θα του έδινες εξωδικό, μην μου μιλάς. Αλλά σήμερα είναι. Θα είμαι πιο δεκτική. Ναι, θα πεις ότι είναι το έθιμο. Ναι, ναι. Αν μη τι άλλο. Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό. Καιρός να το εκμεταλλευτούμε αυτό το έθιμο. Γι' αυτό σας προτρέπουμε όλους να μην πάτε στα γήπεδα. Μην είστε κορόιδα. Παιδιά, βγείτε. Και να σας πω κάτι, βγείτε και μετά τον αγώνα. Μετά πάει αργά, θα τελειώσει το μάτς 12 και κάτι. Μέχρι να φύγεις από το γήπεδο, άντε να κατεβείς κέντρο, να πάει. Μια χαρά βολεύει, μια χαρά, τέλεια ώρα. Και το πρώτο, ποιος θα μας ακούσει, παιδί μου, εδώ που εμείς ξυπνάμε. Θα το πάρουμε σε ρί. Σε ρί πάλι, αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Γέρος άνθρωπος είμαι. Άμα θες, ρε παιδί μου, τότε έλα, τι να σου πω. Έλα σε ρί εδώ. Τρόμαξε, τρόμαξε. Δεν ξέρω. Πρέπει να το σκεφτώ, να γίνει σκέψη. Να έρθεις με τις σαρπαντίνες και τα κοφεντή. Ναι. Και να μου έρθεις εδώ και να μυρίζεις τσικνίλας. Ή με καμιά μάσκα. Μ' αρέσουν και αυτά έτσι με τις μάσκες. Δεν γίνονται κολομπίνα πιο. Και τέτοια, ε. Αχ, αυτό μου πάνε. Να ντυθώ. Αυτό τι είναι όμως, εγώ δεν το ξέρω. Ναι, όλα είναι κάτι που έχουν. Πώς να το πω. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνουμε. Καλημέρα. Άλλο ένα χτύπημα. Και δεν ξέρεις είναι η κολομπίνα. Ναι. Εξήγησε. Άμα είσαι 40 χρόνων, ξέρεις. Έτσι, φανερώνουμε τις ηλικίες μας εμείς, είδες. Ρώτα τον πατέρα σου να σου πει. Θα ρωτήσω. Πόσο είναι ο πατέρας σου. Έλενα, ο πατέρας σου δικιά μας δεν είναι. Πόσο είναι ο πατέρας σου. Σαν τον Πάουδη. Κλάψε ελεύθερα. Άστα, άστα, άστα. Παιδιά, πλάκα κάνω. Καλά, τι, σχεδόν συνομήλικοι είμαστε, μωρέ. Άστα, άστα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πρωί έβαλα τη μάσκα μου. Ναι. Ξύπνησα να ανάψω τη σοπούλα για να έρθω στη Θεσσαλονίκη στη δουλειά και τα λοιπά. Mm-hmm. Κάτι μου μυρίζει, κάτι μου μυρίζει. Ναι. Είχε βγει το μπουρί, ρε φίλε, από τη μια μεριά. Είχα να τα καθαρίσω αρκετό καιρό. Ναι. Και να βγάζω τα κάρβουνα, να τα πετάω έξω, να γίνει στο σπίτι, παιδιά, έχει γίνει ένας πανικός. Έχω ξυπνήσει όλη την οικογένεια. Έχω γίνει μαύρος από πάνω μέχρι κάτω. Το τσίκνησες για τα καλά. Άμα με... Μυρίζω τώρα, δηλαδή θα πάω έτοιμο στη δουλειά. Δεν χρειάζεται να ψήσω. Έτσι. Θα το τσικνήσετε. Ναι, και θα έχουμε σκοπό να κάνουμε πλάκα αυτή τη δουλειά κάτω. Στη... Γιατί ξέρεις, όταν άμα εμείς στη δημοκρατία θα ανάψουμε μια φωτιά και αρχίζει και καίει και μυρίζει. Ναι. Μέχρι πέρα, μέχρι την ανάληψη θα μυρίζει. Από μέσα. Ωραία, ωραία, ωραία. Έχουμε σκοπό να το κάνουμε πολύ πρωί. Αυτό μεταξύ μας δεν μας ακούει κανένας. Όχι, ποιο ακούει τίποτα. Να τι μπορεί να ντυθεί και η Έλενά μας. Μπορεί να ντυθεί Μετροπόντικας. Όχι, δεν ξέρω. Φεύγει. Έλα, σου δώσω το κράνος. Έχει το κράνος. Έχει στολή. Έχει στολή. Να κάνουμε καλά όλη μέρα και το βράδυ να ασκήσουμε κιόλας. Βεβαίως, βεβαίως. Όλα να είναι απολαυστικά για όλο τον κόσμο. Έτσι. Έτσι. Παιδιά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Επίσης, καλή δουλίτσα. Τα λέμε, παιδιά. Με ευδιαθεσία. Έστω ρε, παιδί μου, και μικρές αυτές οάσεις ομορφιάς και γαλήνης και εξεσαλώματος μερικές φορές. Είναι καλό να συμβαίνουν. Μπορείς να ντυθείς μπόμπα.
Να μου ήρθε κάτι άλλο να ντυθείς. Πώς θα ντυθώ μπόμπα? Έλα, ξέρεις τώρα. Να βγάλεις λίγο την εσάρπα που φόρεσες και θα το κατα... Α, και ένα φυτίλι. Αντί για ουρά, αντί νόσουνα γατούλα, θα έχεις ένα φυτίλι. Τέλειο, δεν είναι? Και θα πεις ντύθηκα κορδελιό. Καλό. Θα δώσεις ένα άλλο νόημα, μια άλλη. Θα φορεθεί φέτος πάρα πολύ ενθυμασία Τραμπ, να το ξέρετε. Α, ναι. Ναι, 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 ναι. Πήγα προχθές, πήρα περούκα Τραμπ 15 ευρώ, η οποία δεν είναι καμία σχέση, ήταν αραπάτη. Αυτή που φορούσε. Ο Σταύρος, ο μπουζουξής μας, ναι, που τον ντύσαμε Τραμπ. Καλεφέραμε στυλίστριες μακιγιές για να τον φτιάξουν έτσι. Γιατί δεν με φωνάξατε? Ναι, Λενά μου, είδες την επόμενη φορά θα είσαι κι εσύ μέλος του γκρουπ. Μέλος... Εγώ θα σας φτιάξω όλους σετάκια. Μας έχεις σκεφτεί? Είστε πώς... πολύ. Είμαστε πολύ, παιδί μου. 11. 11 εμείς, 11 αυτοί. Ενίοτε το σχήμα γίνεται και 11 και 12 και 15. Μπράβο, ρε παιδιά. Ζωή να έχουμε. Εμένα τι θα με έντυνες? Άντε, εγώ σκέφτομαι για σένα και ζορίζω το μυαλουδάκι μου τόση ώρα. Σούπερ ήρωα. Ποιον? Μπις Μπάτμαν. Αυτονόητο δεν είναι αυτό? Γιατί με μια στολή δεν θα σου είναι πολύ ωραίος και μπέρτα. Μ' αρέσει. Και μάσκα. Τι άλλο έχει αυτός εδώ, έχει και καλυμμένος. Έχει φωνή. Μυστήριο. Κάτι τέτοιο. I'm Batman. Yeah. Αυτό το πράγμα. Είδες. Αλλά είναι λίγο αυτόνομο το Batman, είδες. Σου λέει τι αντιθείς Batman. Έτσι Spider-Man, τι να σε κάνω. Λες να αντιθώ. Τι να αντιθώ τώρα. Να κάνουμε κάτι συνδυαστικό, ας πούμε. Να αντιθώ πυροτεχνουργός και να σε εξουδετερώσω. Μπορείς. Ως μπόμπα. Θα σου στείλω εξώδικο. Κοίτα μη σου στείλω εγώ. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ο Μαργαρίτης μου. Πες θα μου κάνεις μέχρι δικαστήρια. Τα λέει για αυτές τις περιπτώσεις. Έχει μέσα τον καταπληκτικό στίχο. Και όταν είδαν τις πληγές μου, κλάψανε και οι δικαστές μου από τα πολλά μαρτύρια. Τα ξέρεις όλα αυτά, τι τα ψαχμένα. Ψαχμένος ο Μαργαρίτης, βέβαια. Εννοείται. Ό,τι αφορά τον πόνο της ψυχούλας του ανθρώπου, εμείς ως μελετητές αναλαμβάνουμε να το φέρουμε στην επιβάνεια. 2-31-0-287-38 για λιγουλάκι ακόμη. Μη στέλνετε μηνυματάκια για ΠΑΟΚ. Δεν δίνουμε στηριάκια. Φαντάσου ο κόσμος χωρίς να έχουμε πει τίποτα. Στέλνει και προσπαθεί να βρει τρόπο μα να πάει. Μα και εμένα με ρώτησαν χτες. Ναι, εγώ λέει, το είπα. Άκουσα. Εγώ το είπα στο Γιώργο. Λέω ο λαός του πρωινού διψάει και δεν πρέπει να τον απογοητεύουμε. Αλλά τι να κάνει, και ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ περιορισμένα τα στήρια. Τα μοίρασε σε όλες τις εκπομπές ισόποσα. Ούτως ώστε όλοι έστω στο κοινό τους να μπορέσουν να δώσουν μια μικρή οάση χαράς σε κάποιους φίλους του ΠΑΟΚ που δεν μπορέσανε να αποκτήσουν το πολυπόθητο μαγικό χαρτάκι. Οπότε μη στέλνετε παοκάρα και τέτοια στο FM κενό 54526, μόνο το μηνυματάκι σας, διότι στήρια και δεν έχω. Αν θέλετε μπορούμε να κληρώσουμε μια καρέκλα στο καφενείο που θα πάμε να δούμε το μάτς, και αν θέλετε μπορείτε και να κεράσετε και κανένα σουβλάκι. Εμείς θα κεράσουμε ποτό και παρέα. Εσύ σε καφενείο? Όχι, δεν θα πας. Α, με στείλουν για το ρεπορτάζ να βγω να μιλήσω, να δώσω κλίμα και τέτοια, θα πάω αναγκαστικά για την εργασία. Πάρα πολύ αργά μετά, πρέπει να πάω σπίτι μία η ώρα, ξανά 5 γερτήριο. Είναι δύσκολο από τούμπα στα Βρουπολί. Θα μαρτυρήσεις. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Παιδιά, πάλι εγώ είμαι, συγγνώμη που παίρνω. Τι συγγνώμη. Έκανα μια σκέψη τώρα. Παρακαλούμε. Πόσοι Γερμανοί θα είναι σήμερα στην πόλη μας? Δεν ξέρω τον ακριβή. Κάτω από χίλιοι πάντως. Ξέρω καμιά χιλιάδα. Αυτοί θα βγουν βόλτα στην αγορά σήμερα, έτσι. Ναι. Σκέψω όταν θα γυρίσουν πίσω στη Γερμανία τόσες φουφούδες που δεν αναμένεται. Τι θα πάνε να πούνε, ρε φίλα αυτοί? Δεν θα πούνε. Πήγαμε στην Ελλάδα της κρίσης που δεν έχουν να φάνε και θα είναι όλοι. Όχι απλά θα έχουν να φάνε. Μα πέσανε και στη μέρα. Θα τα πετάνε. Θα είναι τα σκυλιά κάτω, όλα πεσμένα βαριστομαχιά. Όλοι σουρωμένοι. Τα σκυλιά θα είναι χορτάτα, δεν θα τρώνε να πούνε. Τι μας περιμένει, ρε, τι μνημόνιο μας? Τέταρτο μνημόνιο σήμερα. Θα παγιωθεί το τέταρτο μνημόνιο. Άστα να πάνε. Γι' αυτό, παιδιά, μην βάλετε φουφούδες, να αποκρύψουμε την αυθονία που έχουμε σαν χώρα. Να είσαι καλά, φίλια. Καλή συνέχεια. Είναι και αυτή μια παράμετρος. Διότι εμείς προβάλλουμε στο εξωτερικό φτώχεια καταραμένη. Και εδώ θα έρθουν οι Γερμανοί. Έλα, πέτυχαν μέρα τώρα. Άντε να τους το εξηγήσεις. Ξέρουνε, λες. Έχουν και αυτοί τέτοια. Τα έχουν αυτοί, όμως τα έχουν και μεταξύ τους, ας πούμε, και δεν τα βγάζουν προς τα έξω. Τι χαρακτήρα θα από εδώ. Να, μπορείς να ντυθείς Γερμανίδα, να βάλεις σανδάλια, σπρικάλτσα. Ξέρεις τι σκέφτηκα? Αρχαία Ελληνίδα. Με μια ελιά. Με μια ελιά, τι ελιά, σαν του Σιμίτη ή ελιά. Α, τέτοιο. Με ένα στεφάνι. Με ένα στεφάνι ελιάς.
και να κάνεις επίδειξη μόδας στον Παρθενώνα, ε. Ναι. Να κάνεις αυτό που δεν είναι τελικά. Εντάξει, έγινε και θεματάκι χθες γιατί η Γκούτσι ζήτησε τον Παρθενώνα. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν ζήτησε και το Λευκό Πύργο. Σιγά τώρα τον Παρθενώνα. Θα τον δίνουμε εμείς το Λευκό Πύργο. Ασυζητητή. Άσε βρε τώρα, Παρθενώνα σε ερείπια, εκεί κολόνες. Σαν έργο του μετρό είναι. Η μη κατασκευή, ενώ εδώ ευθυτενής, ωραίος ο Λευκός Πύργος. Βεβαίως, να το δώσουμε να πανηγυρίσουν και κανένα. Εδώ δεν θα μπορούσαν, θα ζαλίζονταν γύρω-γύρω-γύρω. Κύκλο-κύκλο. Δεν τους πηγαίναμε και στον πύργο τότε που γυρνάει. Καρναβαλάκι και τσικνοπέμπτη, κυρίες και κύριοι. Στο πρωινό του Λίμπερο 107,4. Και αθλητικά και ποδόσφαιρα και όλα τα συνδυάζουμε σήμερα. Και ραντεβού μπορείτε να. Πώς το λένε. Να βγάλετε και τα σπασμένα της Τρίτης για όσους δεν ζευγαρώσαν εν τέλει του Αγίου και Βαλεντίνου. Και φέτος έπεσε πολύ κοντά Βαλεντίνου με τσικνοπέμπτη. Ναι, ναι, ναι. Μας έχει ξαναπέσει. Το πρώτο live που είχαμε κάνει του Αγίου Βαλεντίνου ήταν Τετάρτη και την επόμενη ακολουθούσε τσικνοπέμπτη. Α, τώρα εγώ, άστρο. Πες το παιδί πήγα μου. Να πω, α, το Αγίου Βαλεντίνου αλλάζει η μέρα κάθε χρόνο, Είναι κινητή αρτή. Θα έπρεπε όλα αυτά να είναι αργίες, γενικά όλα τα καρναβάλια. Α, δεν πέφτει είναι... πάντα Τρίτη, γιατί είχα συνδυάσει εγώ την Τρίτη. Τι να σου πω, σε βολεύει σαν πέρα ίσως, γι' αυτό. Σαββατοκύριακο, δεν ξέρεις. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους επίδοξους εραστέ της ημέρας. Να ξέρετε, παιδιά, ότι αν έχετε τέτοιους σκοπούς, δεν πρόκειται. Γιατί δεν πάει. Με ποια έννοια, πας επί τούτου, ότι θεωρείς επειδή είναι το κλίμα της ημέρας, είναι το καρναβάλι, είναι τα. Γιατί μπορεί να βρεις τη Βαλεντίνα σου. Ναι, να τη βρεις, αλλά να είσαι χαλαρός. Αν πας να πούμε ως επίδοξος. Ναι, φορτσάτος, ως επίδοξος να. Έτσι. Όχι, εντάξει. Όχι, λες. Λες να τη βρεις στο γήπεδο. Έχει συμβεί αυτό, μας είχε πάρει ακροατής πέρυσι, μας είχε πει ιστορία ότι είχε γνωρίσει την μετέπειτα γυναίκα του σε ουρά για τα εισιτήρια. Ήταν πάλι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος ήταν στημένος από το πρωί, σουρές. Ήταν μια κοπέλα, αυτό ο γηπαετός την έπιασε στην κουβεντούλα. Τον Ατάλο κανονίσανε, πήγανε μαζί στο γήπεδο και εν τέλει παντρευτήκανε και κάνανε και παιδάκι. Παοκτσάκι. Φαντάζομαι πως ναι. Παοκτσάκι τσάν. Είδες που συμβαίνουν και αυτά. Όλα μπορούν να συμβούν, όλα μπορούν να συμβούν. Γι' αυτό και το λόγο επειδή σας προτρέπει να είστε χαλαροί, να έχετε ανοιχτή διάθεση, όμορφοι. Και ό,τι προκύψει. Τα καρναβάλια είναι και λίγο επικίνδυνα γιατί μεταμφιέσεις, δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα. Έχεις ένα δίκιο. Δεν ξέρεις. Ξέρεις, εγώ πιο γνωρίζω, βγάλει τη μάσκα σου. Τη μάσκα. Φανέρωσέ μου τη μάσκα που κρύβεις, βεβαίως. Να πέσουν οι μάσκες μετά από κάποιο. Αλλά το δίσκο γιατί μόνο που γνωρίζεις. Και εμείς από ποια γνωρίσουμε. Κάτι είπαμε, όλες ντύνονται σε 6 νοσοκόμες. Σε εκπαιδευτών, ενδιαφέροντα που καχώνται. Εκεί με τα φουτανάκια τους, με τα τέτοια τους. Δεν σ' αρέσουν εσένα αυτά. Εντάξει ρε παιδί μου, το θεωρώ πολύ τετριμένο, πολύ κλισέ. Το να ντύνεσαι δηλαδή το καρναβάλι είναι να μεταμφιεστείς. Να ντυθείς, ας πούμε, σε 6 κάτι. Μπορείς να ντυθείς σε υπόλοιπες μέρες του χρόνου και. Στο δικό μου το τερέν, εάν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να. Τι κάνετε? Χαμένος, καιρό είχαμε να σε ακούσουμε. Τι να κάνω. Τι να κάνεις. Πήρες την κατάλληλη. Πώς λέγανε ο Παπατζής, ηθοποιός, τραγουδιστής. Έκανε περιοδία στο εξωτερικό. Ναι, είχα ανελειμμένες υποχρεώσεις, έτσι. Αλλά η περιοδία μπορεί να ήταν σε κάθε κατσιγοχώρη, βέβαια. Ναι, στα Γαυγάμιλα, ξέρω εγώ, στα. Πώς να λένε, στα Ζωνιανά. Στα Λυσιανά. Την ταβέρνα, θυμάσαι. Τι λέει, την ταβέρνα. Ποια ταβέρνα. Που τη φάει ο άλλος. Δεν είναι ταβέρνα, ρε Κοτζαμάν σκυλάδικο είναι. Γαυγάδικο, τέλος πάντων. Τι λέει, πώς είμαστε. Τώρα πιστεύω θα φορτώσουν αυτοί που δεν φορτώσαν 14, φίλε. Ναι, θα βγάλουν τα σπασμένα. Ιδιαίτερα αυτοί που δεν θα δουν πάω. Κανείς. Άρα οι οπαδοί της ομάδας του Άρεος θα είναι οι ευνοημένοι, θες να πεις, της υπόθεσης. Του Άριος θα δούμε γιατί θα είναι σάλκε. Ποιος δεν θα δει ΠΑΟΚ. Εσύ υπάρχουν και κάποιοι που δεν ασχολούνται με αυτό. Αυτοί είναι οι μάγκες. Και αυτός θα πει το ασχολούμαι με αυτά και αυτός θα φορτώσει σήμερα. Αλλά Έλενα μου, το θέλουμε τέτοιον άντρα να μην ασχολείται με τα ποδόσφαιρα. Όχι, τι, όποτε θυμηθεί. Έτσι, να τα. Θέλουμε να ασχολείται με τα ποδόσφαιρα. Λέω τώρα τι θα γίνει. Δηλαδή, όποιος δεν βρήκε την Τρίτη, να βρει σήμερα. Τεχνοπέμπτη και τεχνοπαρασκευή πρέπει να είναι αργίες, φίλε. Καλά, η Παρασκευή, μάλλον, αύριο νεκρή. Μάλλον δεν. Όχι τεχνοπέμπτη, η τεχνοπαρασκευή πρέπει να είναι αργίες. Το πρωί. Είσαι κομμάτι από την τεχνοπέμπτη. Ισχύει. Και σου λέω, εδώ στη Θεσσαλονίκη το γιορτάζουμε πέραν του Δέοντος. Γίνεται σφαγή.
ξέρω, εσύ, έχω τύχει. Έτσι, έχω κάνει Τσικνοπέμπτη και ξέρω. Για μένα εδώ τα καλά, τις καλές εποχές. Έτσι. Και χρήμα επί Πασόκ. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Να σε καλά, γορινά. Σε φιλούμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Πάλι θα κλείσεις. Τι, 7:59 είναι. Σωτήρης Βακάρος περιμένει. Τώρα που πόσο μας αγαπάνε. Ναι, καλά, θα το παίξω όμως τώρα δύσκολος. Τώρα μας θυμήθηκες. Στην ξεπέτα. Τσαο, τσαο, τσαο. Τεκέλα πόγκο. Τεκέλα πόγκο. Ναι, παιδί μου, τεκέλα πόγκο. Γιατί με αρέσει. Τι σημαίνει αυτό, ρε Μπάμπη? Αυτό έχει μια ιστορία. Και αυτό έχει μια ιστορία. Όλα αυτά που νομίζουμε ότι είναι διασκεδαστικά έχουν περίεργη ιστορία από πίσω. Καταθλιπτική και αυτό. Ναι, μην ακούμε εμείς. Κάπου το είχα διαβάσει. Θα σου διαβάσω και τους στίχους τι σημαίνει και θα κλείσουμε έτσι. Και τι είναι βραζιλιάνικο? Ξέρω εγώ, αυτό, Λάτιν. Κουβανέζικο, ξέρω εγώ τι είναι. Δεν τα ξέρω κι εγώ αυτά τα ισπανικά, μόνο γερμανικά. Κάτσε σου πω, τεκέλα πόγκο, τεκέλα πόγκο. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή, ακούσια, ακούσια. Κρίμα που δεν μπορέσαμε να κληρώσουμε εισιτηριάκια. Την επόμενη φορά, αν προχωρήσει η ομάδα του ΠΑΟΚ, θα μεριμνήσουμε. Ναι. Την επόμενη φορά. Έλενα μου, σε ευχαριστώ. Δεν σου βρήκαμε την αντιθήση εν τέλει. Δεν πειράζει, θα σκεφτώ. Το μπομπίτσα, έλα, λίγο σου άρεσε. Το μπόμπα που είπαμε. Ναι. Δεν σου, καθόλου, δεν σ' άρεσε. Έχει πολύ προεργασία μου και αυτό. Τι καλέ, ένα φυτίλι θα βάλει. Θα πει είμαι μπόμπα, είμαι από μόνη μου. Θα κάνει και αυτό του άγγελου το. Λοιπόν, Σωτήρης Βακάρος ακολουθεί μέχρι και τις 10. Σας ευχαριστούμε όλους. Να έχετε ένα υπέροχο πρωινό, να έχετε ένα πολύ ωραίο βράδυ. Και μια όμορφη Παρασκευή. Βεβαίως, πρωινή, αύριο θα στέλνω όλους με hangover εδώ. Καλή τύχη και στις ομάδες σας, αλλά καλή τύχη και στο τερέν, το μάχημο της νυχτός. Εάν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καλά ψιστήρια.